Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107 και 4 με τον Σταύρο Κόλκα, τον Στέργιο Αναστασιάδη και την Αγάπη Γαβριλίδου. Επιστρέψατε, εντάξει. Επιστρέψαμε, μια καλά. Χαρά. Όλα καλά. Δεν τα καταφέρατε. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει δεν είναι, αλλά όντως η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Έλεγε ο Σταύρος έξω ότι άμα το αποτέλεσμα ήταν ιδανικό, δηλαδή νίκη βασικά, θα ήταν στα top ταξίδια που έχετε κάνει. Ναι. Γενικότερα. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν κακό. Ναι. Και έτσι όπως ήρθε η κατάσταση και η ισοπαλία, μόνο άσχημη δεν θα ήταν. Μετά τη νίκη τη Chelsea εις βάρος της Μπάτε. Ναι, η Chelsea αυτό το έκανε. Θα είχε 4 ο ΠΑΟΚ, 4 η Βίντι και 3 η Μπάτε. Ναι. Όχι ιδανική κατάσταση, αλλά θα ήταν μια κατάσταση που δεν θα περιμένει ο ΠΑΟΚ τώρα, ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων για να αποκριθεί. Το έσωσες κάπως, ρε παιδί μου. Το έσωσες. Δηλαδή ναι, εντάξει, με την ισοπαλία ναι. Έλεγες ότι okay, έχω και κάποιες παραπάνω πιθανότητες και λίγο είναι παραπάνω στο χέρι μου. Τώρα δεν είναι στο χέρι σου. Τώρα πρέπει να βλέπεις, ας πούμε, το Βίντι Μπάτε. Να το βλέπεις όμως κανονικά, λεπτό ναι. Προς λεπτό και να περιμένεις τι θα γίνει εκεί και να κερδίσει Μπάτε τη Βίντι. Κοίταξε, το μάτς είναι στη Λευκορωσία, δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Θα πρέπει ρε, να πάρεις αποτέλεσμα στο Λονδίνο και στη τελευταία αγωνιστική θα πρέπει το ένα και να θα πρέπει κάτι, το άλλο. Απ' την άλλη, σκέψου λίγο. Η Βίντι. Πρώτη, δεύτερη αγωνιστική ήταν τελειωμένη για όλους. Κάνει τις δύο νίκες. Η Μπάτε απ' την άλλη δεν έχει καταφέρει ακόμα κάτι. Δηλαδή έχει, προέρχεται από ήττα από τον ΠΑΟΚ και από δύο από την Τσέλσι. Οπότε αυτή που έχει το momentum αυτή τη στιγμή είναι η Βίντι. Και πάει τώρα η Βίντι να παίξει ένα της Μπάτε. Οκ, δεν είναι απίθανο να κερδίσει η Μπάτε, αλλά έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, δεν είναι απίθανο να κερδίσει να πάρει το διπλό και η Βίντι. Γιατί τώρα αυτή είναι ψυχωμένη. Εσείς τους είδατε ακόμη πιο από κοντά, τους ζήσατε, είδατε πώς είναι. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει είναι ότι πήραν αυτοπεποίθηση, πήραν ψυχολογία, είναι μια κανονική ομάδα. Τώρα έχεις δυσκολέψει πάρα πολύ το έργο σου. Εντάξει, δεν έχεις τότε από σένα. Προσέχεις για να έχεις. Αν δεν προσέχεις, αυτά είναι τα επακόλουθα. Να περιμένει ο ΠΑΟΚ τώρα συνδυασμό αποτελεσμάτων για αν θα περάσει στον επόμενο γύρο. Εντάξει. Πρέπει να πάρει αποτέλεσμα στο Λονδίνο. 29 του μήνα είναι. Και όχι απαραίτητα, ναι. Όχι απαραίτητα νίκη. Να. Δηλαδή και ισοπαλία υπό προϋποθέσεις, εάν και εφόσον κτλ. Αλλά η κατάσταση πλέον δεν είναι στα χέρια του ΠΑΟΚ. Πραγματικά είναι κατόρθωμα που ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει. Κλασική ευκαιρία σε 190 λεπτά στα μάτς με τη Βίδη. Ναι. Δεν έκανε καθαρή ευκαιρία που να προέρχεται από οργανωμένη επίθεση. Γιατί και ό,τι έγινε στο τέλος. Με κάτι κόντρες, κάτι ψαλιδάκια, μια αναμπουμπούλα. Τι βιάζεσαι εδώ, τι βιάζεσαι. Βιάζουμε, φίλε, δεν. Θα σκάσω. Τι να σκάσεις, ναι. Μήτα είναι, στο ποδόσφαιρο είναι. Ξέρουμε γιατί ήρθε. Τις ήττες που δεν ξέρουμε να στεναχωριέσαι. Ας ακούσουμε λίγο, Χρήστο, την περιγραφή του Σταύρου στα κόλ του ΠΑΟΚ χθες. Α, δεν έχει. Ξέχασα. Νόμιζα θα. Θέλω να είσαι ψύχρεμος. Δηλαδή τελειώνει το ημίχρονο. Δεν είσαι σίγουρος θα γίνει στραβή. Όχι, σίγουρος δεν είμαι ότι θα γίνει στραβή, αλλά το βλέπεις μπροστά σου, ότι μπορεί και να γίνει... Μα όταν πετάς ένα ημίχρονο, θα γίνει στραβή. Έχεις, μία φάση σου έκαναν και σου πήραν το παιχνίδι. Γιατί ήσουν αλλού για αλλού, αλλά τώρα μην το... Δηλαδή λίγο να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Τέλος πάντων, έχεις κάνει τον πρόλογο. Όχι. Ωραία. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας, Στέργιος Αναστασιάδης αριστερά μου, ακόμα πιο αριστερά το κόσμημα της Τραπεζούντας, η Αγάπη Γαβριλίδου. Λοιπόν, δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κίμη. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5. ΠΑΟΚ Κίμη. Ναι. ΠΑΟΚ Κίμη. 5 εισιτήρια. Ντέρμπι. Ναι, το λες. Ναι, γιατί η Κίμη είναι χαρομάδα, δεν κατάλαβα. Επειδή είναι η Κίμη. Επειδή 8 στα 10 σπίτια έχουν κότες και πρόβατα. Στην Κίμη, έχεις πάει στην Κίμη. Όχι. Ούτε εγώ. Αλλά υποθέτω ότι είναι. Στην Εύβοια δεν είναι αυτό. Εύβοια. Χαρκίδα έχουμε πάει, Ερέθρια έχουμε πάει, Κίμη δεν φτάσαμε. Πανέμορφη Κίμη. Πανέμορφη. Πού να ξέρει, Βλάσσα, άμα τελευταία φορά πήγε επί Χούντα στην Κίμη, ξέρει ότι είναι και πανέμορφη. Χαρκίδα παίζουμε όμως σήμερα. Ναι, Χαρκίδα παίζουμε και στη γέφυρα, στο Σαν Φρανσίσκο. Κοιμήθηκε μια μισή μέρα. Είναι. Πανέμορφη. Αξίζει να πάει. Ξέρω, βρήκε. Πε μου μια πόλη στην Ελλάδα που δεν έχει ωραίο φαγητό. Ναι, αυτό να το ακούσει και λίγο τρελαίνει. Ναι. Εντάξει. Πάμε λίγο. Οπότε γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526 και μπαίνετε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Θα κλειώσουμε στις 2 παρα 5. Μελίνα Λανίδου στο Ρετζίνο. Έγινε ένας χαμός Παρασκευή και Σάββατο. Δύο ακόμα παραστάσεις, 16 και 17 Νοεμβρίου. Σήμερα και. Τι λέω,
Άκου να δεις. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Γι' αυτό σου λέω, είπε στον πρόλογο. Παρασκευή 9 Νοεμβρίου. Σήμερα. Και αύριο 10. Και μεθαύριο 11 και παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Εντάξει, μπορεί φίλε με δικαιολογήσει. Ήρθαμε αργά. Εντάξει, ξυπνήσαμε αργά. Okay. Ήρθαμε αργά και με λίγο, με λίγο suspense. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα και αύριο στο θέατρο Βεργίνα με Ελένα Σλανίδου. Και την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο. Τέσσερις ακόμα παραστάσεις. Μπορεί και παραπάνω θα δούμε. Θέατρο Βεργίνα, Ρίζηση Καζίνο. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας. Στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Η είσοδος στο καζίνο είναι φυσικά προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Στοίχημα, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και δικός μας. Εντάξει, παίξτε με την ασφάλεια και την ταχύτητα που σας προσφέρει η Στοίχημα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή με ένα πάρα πολύ εύκολο λειτουργικό πρόγραμμα. Και υπάρχει και μια έτσι ξεχωριστή εκδήλωση από την Στοίχημα.gr. Το Θεσσαλονίκη Summit έρχεται ξανά στην πόλη μας και η Στοίχημα, η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχηματισμού στην Ελλάδα, σας προσκαλεί στο Workshop Digital Future Trends την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, 2 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Ολύμπιας του Ιωάννης Βελίδης. Δήλωση δωρεάν συμμετοχών μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Θα αναφερθούμε και συνέχεια τι είναι αυτό το workshop της Στοίχημα. Μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία σας προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Μία γεύση από τη δουλειά της αναδομό μπορείτε να πάρετε στο αναδομό.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 11 241 508. Και θυμίζουμε ότι από Δευτέρα η αναδομό μετακομίζει στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171. Νάξιους φυσικά. Ο ΠΑΟΚ δίνεται με Νάξιους ξανά. Και θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια από τα Ναξού. Όλη την αδρική συλλογή μπορείτε να τη βρείτε στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή. Και στα καταστήματα, πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos και σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη. Και φυσικά Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σα. Και πλήρη ανδρική ένδυση, σακάκια, παπούτσια, κάλτσε, ζώνε και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, στην Καλαμαριά Πασαλίδα 85, στο κέντρο Παύλο Μελά 36 και στο alterego-fashion.gr. Όλα τα σχέδια. Ωραία λοιπόν. Πάμε. Στην ουσία των πραγμάτων πήγαμε στη Βουδαπέστη, καβαλήσαμε ένα ξέρω εγώ και επιστρέψαμε. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι στο καναβάτσο όσον αφορά στην πρόκριση στους 32 του Europa League. Δεν εξαρτάται τίποτα από αυτόν. Εγώ ντρέπομαι να κοιτάξω τι θα γίνει στον Πάτε Μπόρις ο Βίντι. Ντρέπομαι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία και εννοείται δεν μπαίνω στη διαδικασία να πιστέψω ότι πάμε στο Λονδίνο στο εξωτερικό να πάρουμε διπλό την Chelsea. Δηλαδή δεν είναι η Chelsea στο επίπεδο που να τη χτυπήσουμε. Εκτός αν αυτός ο καλός ο άνθρωπος που δεν τον αφήνει να καπνίσει τον πάγκο ο Σάρι βάλει την κάπα 13. Εντάξει. Και έχουμε μία ελπίδα. Ναι, βέβαια σε κάθε μάτς αυτό λέμε. Αλλά η Chelsea παντού παίζει κανονικά. Αυτό και να μην λέω, παίζει κανονικά. Αγάπη. Ναι, ξεχνάμε ότι υπάρχει η Chelsea. Ναι, δεν. Ωραία. Και το μόνο κομμάτι του ομίλου που μπορεί να δημιουργηθεί θέμα είναι στον Πάτε Μπόρις ο Βίτη που αν κερδίσει Μπάτε. Ωραία. Αν κερδίσει Μπάτε σου κάνει και ισοπαλία υπό προποθέσεις. Τι λες δε. Κερδίσει Μπάτε, οκ. Okay. Πάει στους 6. Ναι. Εμείς πώς θα πάμε στους 6 με ισοπαλία πετώντας. Όχι, θα πάω στους 4. Ισοπαλία με την Τζέλση. Α, το ίδιο πράγμα είναι ισοπαλία με την Τζέλση. Ποια ισοπαλία ρε. Ρε άσε τώρα πάμε και κάνουμε κανένα ψώνιο. Άσε τώρα. Να πάρουμε τώρα την Τζέλση. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα αναλύσω στη συνέχεια. Περίμενε λίγο, πρέπει να απαντήσουμε και στους Παρτιζάνους, τι έγινε χθες. Ναι, μην τους χάσουμε. Άρα ο Πάκ τώρα θέλει. Ευχαριστούμε τον αδερφό Μάρκο Νίκολιτς. Τι να κάνει και αυτός, για την ομάδα του τα έκανε όλα. Άκου να δεις. Ο Μάρκο είναι φιλαράκι, εντάξει. Δηλαδή είναι παιδί που ξέρει την πόλη, έρχεται εδώ, πίνει με ταξίδια μας, καλός προπονητής. Μας πήρε αυτό τα δύο παιχνίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά. Εντάξει, και έκανε τη δουλειά του. Μια χαρά την έκανε τη δουλειά του. Το θέμα είναι γιατί δεν κάναμε εμείς τη δουλειά μας. Εμείς τη δουλειά μας λοιπόν δεν την κάναμε γιατί. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα νοοτροπίας. Ξεκινάμε από τα βασικά. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Μπάτε, το παιχνίδι εκείνο που μας βγήκε, στα άλλα παιχνίδια τα οποία δεν είναι πρωταθλήματος, είμαστε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Επιλέγεται το rotation για αυτά τα παιχνίδια, για να φρεσκαριστούν οι παίκτες που έχει ανάγκη η ομάδα στο πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα έχει γίνει μία ψύχωση. Στο μυαλό όλων είναι μόνο το πρωτάθλημα.
Και στον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη ήταν 3 λαδούν και 2 χορεύουνε. Στα δύο παιχνίδια με τη Βίντη ήταν 3 λαδούν και 2 χορεύουνε. Με την Τζέρση παίξαμε χωρίς σέντερφορ και με ένα σχήμα το οποίο δεν είχε ξαναπαίξει. Άρα επιλέγεται από τον προπονητή, προφανώς γιατί οι πιέσεις που δέχεται για το πρωτάθλημα είναι ακραίες, να φρεσκαριστεί ο βασικός κορμός στα παιχνίδια που δεν είναι του πρωταθλήματος. Αυτό λοιπόν περνάει και στην ομάδα. Μία ομάδα η οποία χθες αγωνίστηκε χωρίς τους δύο πιο ποιοτικούς τους παίκτες, τον Βιερίνια και τον Μαουρίτσιο, και χωρίς τους δύο πιο γρήγορους παίκτες της, τον Κάλιας και τον Μπέλκα. Ωραία. Αυτοί οι τέσσερις ουσιαστικά απέδειξαν την αξία τους με τη μη παρουσία τους. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε 90 λεπτά αποκρουστικού ποδοσφαίρου. Ναι, με μια αμυντική ισορροπία που μία φορά τέλος πάντων χρειάστηκε, εκτέθηκε και αυτά από παιδικά λάθη. Μία φορά εκτέθηκε και έφαγε τον γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα δημιουργικά ήταν το πιο σαθρό 90 λεπτό της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, καμία δημιουργία, καμία απολύτως δυνατότητα γρήγορη κυκλοφορία τη μπάλα για να βρεθεί ανοργάνωτη η αντίπαλη άμυνα. Παίκτες οι οποίοι παίρνανε σίγουρες πρωτοβουλίες και καμία ρίσκου έτσι ώστε να δημιουργηθεί κάποια υπεραριθμία. Όλοι παίζαν στα σίγουρα, τραβιόμασταν στα πλάγια, πασούλες, να είχαμε να λέγαμε. Ένα Πρίγκοβιτς ο οποίος δεν πρέπει να κούμπησε την μπάλα 90 λεπτά. Ναι. Εδώ, ενώ συνήθως με τον Πρίγκοβιτς στη ροή του αγώνα το πρόβλημα είναι ο Πρίγκοβιτς, χθες δεν ήταν ο Πρίγκοβιτς. Ο Πρίγκοβιτς δεν είδε την μπάλα να έρχεται ποτέ πάνω του. Επειδή έχουμε τα γραφήματα από το Y Scout, οι πάσες, οι επιθετικές των τριών χαφ του ΠΑΟΚ είναι αόρατες. Δεν υπάρχει μία πάσα στην περιοχή, παιδιά, από τους τρεις. Μία. Ναι, γιατί κανείς από τους τρεις δεν το έχει αυτό. Έχει, δεν το έχει, επιχείρησέ το. Εγώ λέω ότι το έχει. Ποιος από τους τρεις. Αλλά ήταν. Εγώ λέω ότι το έχει. Τσαμπουκά το έχει. Για να στο δώσω το ΠΑΟΚ το έχει. Ωραία. Δεν είναι δυνατόν 90 λεπτά να μην παίζει κανείς κάθετα, να μην πατάει κανείς περιοχή, να μην κυκλοφορεί κανείς την μπάλα γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να σκοράρει. Το πρόβλημα λοιπόν του ΠΑΟΚ είναι συνδυαστικό και έφερε αυτές τις δύο ήττες με τη Βίτη, γιατί είναι πακέτο, πώς το λένε, ένα πακέτο γεγονότων το οποίο οδήγησε σε αυτές τις δύο ήττες. Πρώτον, μέσα στο μυαλό όλων, οι διοργανώσεις πριν πρωταθλήματος είναι δευτερεύον παράγοντας τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί γίνεται το rotation. Και από εκεί και πέρα το rotation, εντάξει, μπάζει σε πολλά επίπεδα, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει σύνθεση χαρακτηριστικών όταν φεύγει ο βασικός κορμός. Κάποιοι σημαντικοί παίκτες του βασικού κορμού. Πόσο μάλλον όταν δεν παίζουν ο υποτιμημένος Κάνιας, που όταν δεν παίζει καταλαβαίνεις γιατί δεν πρέπει να είναι υποτιμημένος. Γι' αυτό εγώ είμαι της άποψης ότι ο Κάνιας πρέπει να ανανεώσει έστω και σε δεύτερο ρόλο. Mm-hmm. Όχι με τα λεφτά βέβαια. Που... Mm-hmm. Αν δει ο Κάνιας, άμα πάρει 300-300 χιλιάρικα, υπογράφει άλλα 2 χρόνια και τον έχεις στο rotation σου. Ναι, mm-hmm. Και είσαι σίγουρος ότι έχεις αυτόν τον παίκτη. Ότι έχεις αυτόν τον παίκτη. Εντάξει. Ο Πέλκας που τον γκράζουν όλοι, γιατί mm-hmm. έχουν μάθει στην ανθρωποφαγία. Και θα πρέπει να γίνετε επιτέλους άνθρωποι, να καταλάβετε τι προσφέρει ένας άνθρωπος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, όταν δεν παίζει, ο ΠΑΟΚ έχει 2 παιχνίδια χωρίς νίκη. Ατρόμητο και Βίντι. Ο Βιερίνια με τον Μαουρίτσιο, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, είναι ένα επίπεδο πάνω από οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Και πάμε σε αυτούς που συμμετείχανε. Με τον Καντουρί, εγώ τον έχω πει πολλές φορές. Έχω πει πολλές φορές ότι μ' αρέσει, αλλά υπάρχουν και στιγμές που δεν μπορεί να σηκώσει την ομάδα. Δηλαδή, όταν λείπουν οι άλλοι, που πρέπει να πάρει έναν πιο ενεργητικό ρόλο, δεν μπορεί. Είναι σαφές. Εντάξει, όταν παίζει ο Σάχοφ, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, δεν μου προσφέρει κάτι. Ωραία. Ο Τόσκα είναι ένα παιδί το οποίο έχει θέση σε 6-7, άντε 8 παιχνίδια τη σεζόν, όταν ο ΠΑΟΚ θα είναι πίσω από την μπάλα. Όταν ο ΠΑΟΚ πρέπει να δημιουργήσει, η περίπτωση Τόσκα είναι άκρως προβληματική και δεν αναγκάζει κανέναν προπονητή να ασχοληθεί με αυτόν, αντίπαλη ομάδα. Εντάξει, προσαρμόζει την άμυνά του αλλού. Και αυτό είναι επίσης ένα θεματάκι. Γενικά, ο Μάτος δεν έχει backup
Άρα βλέπουμε ένα Μάτος αποκουστικό. Ναι. Που και πάλι πάλεψε, προσπάθησε, αλλά δεν. Το πάλεψε είναι αγάπη ουσία, ρε. Δεν με ενδιαφέρει με να πάλεψε. Δεν μπορεί πλέον. Να τον πάμε. Να τον πάμε και σκασμένος είναι και το μυαλό του είναι αλλού. Και από την κούραση. Λογικό είναι. Η κούραση είναι το ένα κομμάτι. Εντάξει. Και αυτός τέλος πάντων δεν έχει rotation. Με λίγα λόγια, ωραία, κάνοντας ένα ρεζουμέ του γιατί κάναμε το γλου 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 στα δύο παιχνίδια με τη Βίντι, είναι κακή νοοτροπία, επιλογή θεσμών λόγω της ψύχωσης του πρωταθλήματος, εντάξει, και ένα roster το οποίο δεν είναι ικανό για rotation υψηλών προδιαγραφών. Και τέταρτον, η ανθρωποφαγία είναι κακό πράγμα και φτάνει μες στην ομάδα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου δεν βάζει τον Μπέλκα γιατί βλέπει ότι υπάρχει μια τάση να την ακούσει ο παίκτης επειδή τέλος πάντων δεν είναι στα επίπεδα απόδοσης που έχει συνηθίσει. Νομίζω το είπε κιόλας ο Λουτσέσκου μετά στην συνέντευξη τύπου. Όταν λέει ότι ίσως είναι καλό για τον Μπέλκα ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έπαιξε και μπορούσε να έχει το ακριβώς μυαλό του καθαρό, το λέει κιόλας. Σε αυτά που είπες βάλε και δώσε και ένα credit στη Βίντι. Η Βίντι, ρε φίλε, είναι μια ομάδα του προπονητή της που αν ο προπονητή της πει στον στόπιρα τον αριστερό τον μπακ αγόρι μου στο 33 θα πάει να κατουρίσει στο corner, θα πάει στο 33 να κατουρίσει στο corner. Είναι τόσο πειθαρχημένη ομάδα. Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, ναι, υπολείπεται. Εντάξει, αλλά ομάδες του προπονητή θα τις φοβάσει. Ομάδες του προπονητή θα τις φοβάσει. Τι έκανε. Ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει τι εννοώ, λέει, για το μυαλό του Μάτος είναι αλλού. Ο Μάτος δεν είναι ο πιο ψύχρεμος ποδοσφαιριστής που υπάρχει, ρε φίλε. Τι εννοώ. Ο Μάτος θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν είναι καλά ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει επίπεδο και όταν δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ πέφτει επίπεδο. Ναι, η κούραση είναι μια δικαιολογία, από την άλλη βέβαια. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται. Είναι σημαντικός του παίκτης. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή. Υπάρχουν πολλά λάθη μέσα στο παιχνίδι. Ολονών. Ολονών. Ο φίλος του 690 λέει μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ενδεχόμενο να μας βολεύει πιο πολύ να τερματίσουμε με 6 παρά με 7 βαθμούς. Αναφέρεται στην τριπλή ισοβαθμία. Έχει δίκιο. Δηλαδή μπορεί να βολεύει πιο πολύ η τριπλή ισοβαθμία παρά να πάει ο ΠΑΟΚ στους 7 βαθμούς θεωρητικά με ισοπαλία στο Λονδίνο και νίκη. Εννοείται, γιατί άμα η Βίτη πάει. Όχι, δεν πάμε. Ναι, με 7-7 πάμε τέτοιο. Αποκλειόμαστε τη Βίντι. Εντάξει, τώρα μια ιστορία. Τέλος πάντων, μην παίρνει αυτό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Όταν έρθει η ώρα του Λονδίνου. Να ζητάω την πρόκριση όταν ο ίδιος ο οργανισμός έχει αποδεχτεί ότι το Europa League είναι ένας δευτερεύον παράγοντας στη ζωή μας. Τι να συζητάω για πρόκριση. Ντρέπομαι. Από την άλλη, υπάρχουν ποδοσφαιρικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό. Ωραία. Δεν γίνεται σε ένα καλοκαίρι που είχες με τον τρόπο που σκέφτηκες ποδοσφαιρικά να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο. Ωραία, πείτε μου την τετράδα της άμυνας του ΠΑΟΚ, quiz. Μην πείτε εσείς τίποτα. Quiz στους φίλους που μας ακούνε. Την τετράδα του ΠΑΟΚ στην άμυνα την ερχόμενη Κυριακή με τον Πανετολικό, πείτε μου. FM κενό. Δεν παίζει ο Μάτος και ο Βιερίνια. FM κενό. Το μήνυμά σας στο 54526. Και όποιος τη βρει, ωραία, και εξηγήσει γιατί θα είναι αυτή, και είμαστε ικανοποιημένοι όλοι που θα είναι αυτή, ωραία. Όποιος τη βρει, κάτι θα κάνει μια κλήρωση τέλος πάντων τη Δευτέρα, κάτι θα κερδίσει. Θα φροντίσω να φέρω ένα δώρο. Ωραία. Γιατί όλα τα θέματα στον ΠΑΟΚ πλέον είναι ποδοσφαιρικά. Ναι. Δεν έχουμε άλλους ταργκάδες. Έχουμε εξήγηση. Εντάξει. Και όταν προσπαθούμε να το προλάβουμε, τρώμε τον πινελίκι, μας κάνουν insta story, ναι, γιατί άλλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Μας χρεώνουν σε manager και χίλια δυο. Όχι παιδιά, ποδοσφαιρικά είναι τα προβλήματα. Ποδοσφαιρικά. Θα πρέπει να αποφασίζει ένας, να παίρνει την ευθύνη και στο τέλος να γίνεται η πράξη. Και να ξέρουμε τι κάναμε.
Και εγώ π.χ. δεν είμαι ικανοποιημένος από τον Τσέσκου χθες. Θεωρώ ότι αργεί πολύ να βάλει, να αλλάξει τον Κατουρί. Δηλαδή στο ημίχρονο φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ ναι, έχει κλειδώσει τον αντίπαλο, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει και ο ΠΑΟΚ. Ποιον βολεύει αυτόν. Το Χ ποιον βόλευε περισσότερο. Εμάς ή αυτούς. Ε. Μας βόλευε νομίζω. Εγώ λέω να πούμε ότι η Βίτη είχε συμβιβαστεί στην ιδέα ότι το Χ τη βολεύει. Εντάξει. Γιατί θα πάει να κερδίσει την Πάτρια. Πιστεύει αυτό. Αλλά μπαίνει μέσα η Βίτη από το δεύτερο μήχρονο και σε κλείνει στα 30 μέτρα επί ένα πεντάλεπτο. Δηλαδή πάλι για μένα υπάρχει θέμα κακής νοοτροπίας του πώς μπαίνει στο δεύτερο. Δεν βγήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Φίλε, να δώσει συνέχεια. Και με το μαχαίρι στα δόντια δεν βγήκε. Και έναν παίκτη, ωραία, να κάνει μια γρήγορη περιστροφή και να εκμεταλλευτεί το γήπεδο που είχε σηκωθεί η Βίτη πιο ψηλά. Ωραία, δεν είχε. Υπάρχουν πριν τον γκολ μέσα ένα πεντάλεπτο τρεις φάσεις αναμπουμπούλα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αναμπουμπούλα, ναι. Και έχει τον γκολ, οκ. Okay. Γιατί μετά, να ξαναβγεί πάλι ψηλωμένο και δεν ξέρω και τι μετά άλλο. Πρέπει εσύ να επιστρέψει ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που τρία ημίχρονα δεν έχει βάλει γκολ, να βάλει δύο γκολ σε ένα. Σταύρο, αυτό λέγαμε με την αγάπη λίγο πριν πει. Και η ισοπαλία να έπαιρνε χθες το ΠΑΟΚ έτσι πως έγινε η κατάσταση στον όμιλο. Και αν είχαμε σήμερα 4 ΠΑΟΚ, 4 Βίντι, 3 Ιμπάτε, θα μιλούσαμε για άλλον όμιλο. Έτσι πως, μετά την νίκη της Τσέλσι. Θα ήταν άλλη κατάσταση με ισοπαλία να μην πάει Βίντι στους 6 και άλλο με νίκη της Βίντι. Το λέγαμε και μετά. Ένα γκολ θέλει ο ΠΑΟΚ όπως έγινε η κατάσταση. Να μην κερδίσει η Βίντι και η Βίντι κέρδισε και μπράβο της. Έτσι όπως... Και η ισοπαλία δεν θα ήταν μια εκθέση καταστροφική να βάζει ένα γκολ. Όχι βέβαια. Θα ήσουν με τη Βίτη στη δεύτερη θέση. Δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Δεν έκανε φάση. Απλά είναι τα πράγματα. Πάμε στο διάλειμμα το πρώτο και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί. Να είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε κάποιε πρώτε απαντήσει στο quiz. Την τετράδα τη άμυνα. Ναι. Η Μπούτι μου μα στέλνει φωτογραφίε. Τι κάνει, χαζό είναι. Έστειλε απάντηση ο Σίμω. Και λέει Κρέσπο, Βαρέλα, Μαλεζά, Τόσκα. Παρένθεση. Ο Κίτσιου δεν μπορεί και Χάτσε Άστα. Ο Χάτσε Άστα. Όχι, με Χάστα, Βιτόρια. Σιέμπρε. Και Χάτσε Άστα. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι απλή, είναι ποδοσφαιρική. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ας βρουν τη λύση. Ξέρουμε ποια είναι τα θέματα. Εντάξει. Και αν δεν μπορούν, αυτό θα καταγραφεί μες στο γήπεδο. Από την άλλη, επειδή το βλέπουμε τόλμα και από χθες από τα σχόλια που είχαμε και στο live και γενικότερα σε όλα τα κείμενα, είναι μια λεπτή γραμμή η κριτική ή το να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει με την απαξίωση. Εντάξει, γιατί πολλοί πήγαν απέναντι. Από τον κόσμο που είχε εκνευρισμό να είναι 100%. Όχι, μα να σου πω κάτι. Κανένα δεν έχει ψυχραιμία εκείνη την ώρα. Λογικό είναι. Και εγώ δεν ήμουν στο ίδιο στι 10 με μία ώρα το βράδυ. Εγώ μια χαρά ψύχρεμο ήμουν. Εγώ την ώρα του αγώνα ήμουν ψύχρεμο. Ρε παιδί μου, κοίτα, ο καθένας είναι διαφορετικός, οκ. Okay. Εγώ το δέχομαι ότι μερικοί δεν έχουν ψυχραιμία ή ότι θέλεις να βγάλεις και νερισμό, οκ. Okay. Αλλά το να τα ισοπεδώνεις όλα, να αλλάξει όλη η ομάδα, να φύγει προπονητής, δεν μπορείς να φανταστείς τη σχόλη ψυχραιμία του Λουτσέσκου. Εντάξει, δεν χρειάζεται σε αγάπη να μεταφέρουμε το κάθε. Να μην το μεταφέρουμε, απλά να μην υπάρχει απαξίωση. Εδώ υπήρχε απαξίωση, Σταύρο, χθες από το πρωί για τον Βιερίνια. Γιατί? Γιατί τραυματίστηκε πάλι, γιατί λείπει ο Βιερίνια και. Θα φανεί ότι δεν πάρει τον πούλο και την αρνητική σου ενέργεια από εδώ πέρα, ρε αγόρι μου. Άντε πήγαινε να πούμε. Βγάλε καμιά. Άντε το μην το πω τώρα. Άντε. Φύγε με την αρνητική σου ενέργεια. Πανηγυρίζεται, καν. Δεν είναι το παιδί προβληματικό, ρε φίλε. Τι να κάτσω ασχοληθώ τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Αυτοί ζουν από τις σύντες του ΠΑΟΚ. Γενικότερα αυτό να μην απαξιώνουμε. Αυτό δεν είναι ωραίο. Εντάξει, είναι μια. Όχι, ούτε να απαξιώνει μπορεί. Ακούστε τώρα. Δεν θα στρέψουμε την κουβέντα εκεί. Θα υπάρχει πάντα μια υπερβολική μερίδα του κόσμου. Αυτό. Εντάξει. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει και μια σωστή ανάγνωση του τι συνέβη. Α, μπράβο. Ναι, αυτό. Εντάξει. Ο ρεαλισμός είναι η μεγαλύτερη άμυνα για να δημιουργηθεί εξέλιξη. Εντάξει. Η υπερβολή ποτέ δεν βοηθάει. Η απόκρυψη επίσης ποτέ δεν βοηθάει. Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ είναι ποδοσφαιρικά και έχουν να κάνουν με τη δομή. Του ρόστερ αυτή τη στιγμή. Η δομή του ρόστερ δημιουργήθηκε με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να μην είναι και ό,τι πιο σοβαρό όσον αφορά σε εταιρικό οργανόγραμμα. Εντάξει. Και πράγματα τα οποία βιώνουμε, ήταν μαθηματικό να τα βιώσουμε από τη στιγμή που δεν λειτουργήσε σωστά το πράγμα από το καλοκαίρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα είναι κακή. Η ομάδα χθες δεν είχε 4 κομβικούς της παίκτες. Από την άλλη, επειδή είχα και εγώ κουβέντα με ανθρώπους του ΠΑΟΚ χθες για την ανθρωποφαγία απέναντι στον Μπέλκα,
Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει ανθρωποφαγία, φίλε. Δεν είναι αυτοί που φωνάζουν, δεν μπορούν να ορίζουν το τι θα συμβεί με στην ομάδα. Μία ομάδα, ένα κλαμπ μεγάλο, αδιαφορεί για όποιος φωνάζει, όποιον φωνάζει ανούσια. Ένα κλαμπ μεγάλο θα πρέπει να αποδεχτεί τη σωστή κριτική, εντάξει, και να απορρίψει την υπερβολή και την κατηνιά. Το ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ παραδοσιακά έχει μεγαλύτερη κριτική, εντονότερη και πιο άδικη κριτική από τον ξένο, είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκέφτεται ανάλογα με το κλίμα. Εκεί λοιπόν μικραίνει το κλαμπ αυτομάτως. Μικραίνει το κλαμπ. Εγώ δεν θέλω, λέω, ξέρω εγώ, ο Λεξοταλίλ 4 να μου λέει ποιο θα βάζω δεκάδα. Είναι ντροπή. Αν συμβαίνει, αν υπάρχει αυτή η λογική. Και ο Πέλκας, νομίζω, από μόνος του, έχει καταλάβει ποια είναι η κατάσταση και τη διαχειρίζεται. Θα έρθουν και τα παιχνίδια που θα βρει το ρυθμό του και θα είναι πιο αποτελεσματικός στα νούμερα. Γιατί το πρόβλημα του εκεί είναι, όχι στη διάθεση, στην ομαδική λειτουργία κτλ. Κτλ. Ωραία, δεν έχω τον Πέλκα. Και ξαφνικά έχω Λιμνιό, Ελκαντουρί, Τζαμπά που δεν έχουν νούμερα στάνταρ. Δεν έχουν ένα καλό ποσοστό αποτελεσματικότητας. Mm. Άρα δεν παίρνω γκολ και ασίστ από εκεί. Και ο Πρίγιοβιτς είναι σαν την καραμιά στον κάμπο. Όπως και να το κάνουμε. Όσο και να μέτριος να είναι ο Πέλκας, τις γραμμές συνδέει καλύτερα. Τις κινήσεις τις έχει στο μεσοδιάστημα καλύτερα. Ωραία. Ανεβάζει πιο γρήγορα την ομάδα. Βρίσκεις πιο ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα όταν έχεις τον Πέλκα. Στη μένα έχεις καλύτερα. Στη μένα έχεις καλύτερα. Χθες είδαμε στη μένα να κάνουν 5 άτομα κίνηση στο πρώτο δοκάρι και πάρα πηγαίνει δεύτερο. Να τον πείσεις βαρ. Το είδαμε και αυτό. Αλλά μην στεκόμαστε μόνο στον Πέλκα. Και ο Κάνιας έχει δεχτεί πινελίκη. Πολύ. Ο Κάνιας όμως είναι χρήσιμος. Γιατί δεν έχω άλλον σαν τον Κάνιας. Γιατί όταν λέμε ότι ο Πάοκ πρέπει να πάρει γρήγορο χαφ, γινόμαστε κακοί. Εντάξει. Και γενικά πρέπει να παίρνουν τις σκληρές αποφάσεις. Ναι, ο Σάχοφ είναι ένα παιδί που είναι στο κλαμπ, έχει προσαρμοστεί, έχει έναν ρόλο. Εδώ λοιπόν αποφασίζεις. Είναι ο ρόλος του Σάχοφ αρκετός για το rotation? Θα απαντήσω απλά για παιχνίδια με το Λεβαδιακό και τη Λάρισα, πιθανότητα ναι. Για την Ευρώπη όχι. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορώ να κάνω rotation τους 4 κεντρικούς μου χαφ και να μην έχω κανένα θέμα? Όχι. Γιατί όταν αυτό το rotation γίνεται, έχει φανεί ότι υπάρχει θέμα. Όταν δεν παίζει ο Κάνιας δεν έχω ταχύτητα, όταν δεν παίζει ο Μαρούτσιο δεν έχω οργάνωση. Ωραία. Και ο μόνος που μπορεί να κολλήσει στους δύο είναι ο Βέρμπλουμ, που έχει μια συνείδηση μαχητική και δίνει κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Και χθες δεν είναι κακός, άσχετα άμα είναι στο κομμάτι, ωραία, στη φάση του γκολ. Εκεί είναι στιγμή. Εντάξει, προσπαθεί να βγάλει γρήγορα την μπάλα, δεν την βγαίνει, δεν ακολουθεί τον παίκτη, μετά κάνει λάθη. Αλλά στη ροή του αγώνα είναι ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, πού μπάζει η τετράδα των κεντρικών χαφ? Στον Σάχοφ. Εκεί λοιπόν, για να υπάρχει το rotation, σωστά, χρειάζομαι έναν παίκτη πιο γρήγορο και πιο καλό κουβαλητή. Να μπορώ να κουβαλήσω 15 μέτρα κάθετα την μπάλα σε μια αλφα ταχύτητα και να μπορώ να δημιουργήσω υπεραριθμία. Αυτό το στοιχείο λοιπόν δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Άρα η χρησιμότητα του Σάχοφ στο ρόστερ είναι μηδενική. Αυτά δεν είναι τον έφερα εγώ και είναι καλός και είναι καλό παιδί. Αν έχετε μια αδερφή, δώστε του να την παντρευτεί. Έδινα. Ε? Την έδινα στο Σάχοφ. Κι εγώ. Ωραία. Αλλά και ούτε το παιδί δεν παλεύει, δεν προσπαθεί, δεν κάνει τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα αυτά που μπορεί. Εντάξει. Δεν μπορεί να μου δώσει όμως το στοιχείο που χρειάζομαι όταν δεν παίζουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν το rotation είναι κακό. Το rotation είναι κακό και στην άμυνα όταν δεν παίζει. Στην άμυνα είναι κλάμα, άστο. Ωραία. Παίζουν οι δύο στόπερ τσαπουκά, θα χτυπήσει κανείς χτύπα ξύλο και θα πηγαίνουμε να πούμε να κάνουμε λιτανίες και με όλες τις θρησκείες να κάνουμε μια σύναψη. Εντάξει. Το backup του Βιερίνια αποκτήθηκε στη λογική ότι μην γίνει καμία στραβή με τα στόπερ να έχω μια κάλυψη. Και όχι να φέρω έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Βιερίνια για να έχω επιθετικογενή μπακ. Και ο Μάτος δεν μπορεί στην Ευρία να πει: παιδιά, 10 λεπτά να πάω λίγο τουαλέτα στην προπόνηση. Του λένε: όχι, δεν γίνεται, κάτσε εδώ. Σε μια ώρα τελειώνουμε. Πέρσι ήταν χειρότερα ακόμα. Έπαιξε και με τα τρίκαρα στο κύπελο. Ναι. Ωραία.
Αυτά λοιπόν δεν είναι θέματα τα οποία προέκυψαν χθες ή στην πρώτη ήττα με τη Βίντι. Αυτά τα θέματα υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο δεν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική του τι πρέπει να κάνει το αγωνιστικό τμήμα. Εντάξει, θα τα βρίσκαμε μπροστά μας. Είναι μαθηματικά. Και πραγματικά, εμένα το κακό, αυτό που με χρεώνουν παραδοσιακά, είναι ότι πάω να προλάβω. Τι να το κάνω μετά, να πω τι άμα γίνει στραβή. Που παίρνω στόπερ, ωραία, που είναι αργό, σε ομάδα που παίζει 45 μέτρα ψηλά. Πώς θα γίνει. Την ίδια στιγμή όμως, γιατί ορισμένοι το ξεχνάνε, με τύχη, με ικανότητα, με συγκυρία, με έχεις 8 νίκες και μια ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Γεγονός. Εδώ λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει την αδυναμία του rotation, γιατί μου λέει, είναι διαλέγει παιχνίδια, αλήθεια είναι. Αλλά διαλέγει παιχνίδια γιατί. Γιατί προφανώς αδυνατεί να έχει το επίπεδο του rotation που η ομάδα χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε όλες τις διοργανώσεις. Άνω τελεία λίγο, διαλέγει παιχνίδια χωρίς να βάλει όμως το Λίρατς και τον Παλογιάννη, εντάξει. Βάζει παίκτες που χτυπάνε την πόρτα της δεκάδας. Ρε φίλε, το χτυπάω την πόρτα της δεκάδας. Τι ρε φίλε, ποιος είναι. Μην πας στο κλισέρε στερεό. Δεν πάω στο κλισέρε στερεό. Ακού, να δεις πόσο απλά είναι τα πράγματα. Όταν λέμε ότι το rotation δεν είναι το επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, σημαίνει είναι, εντάξει, okay. Ότι στον συνδυασμό των χαρακτηριστικών, όταν πρέπει να αλλάξω σημαντικά κομμάτια της ενδεκάδας, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν είναι ότι οι παίκτες είναι κακοί. Μπορεί αύριο ο Σάχοφ να πάει στην ΑΕΚ και να κάνει 12 γκολ. Πιστεύεις εσύ στα 8 έχει καλύτερο παίκτη η ΑΕΚ? Δεν έχει. Στο λέω εγώ. Μα δεν ταιριάζουν όλοι οι παίκτες σε όλες τις ομάδες. Είναι και ο τρόπος που παίζεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως στην τετράδα των χαφ είναι ο παίκτης ο οποίος όπου και να τον βάλεις δεν κάνει διάδα. Μα να σου πω κάτι, σκέψη το αλλιώς. Γιατί ο Τόσκα φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορεί παραπάνω? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει να παίζει με τον Βιερίνη στα αριστερά που θα ανέβει 15 φορές ένα παιχνίδι και ο Τόσκα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης, δεν το έχει. Όχι, είναι για 8 παιχνίδια τη σεζόν. Ναι, αυτό δεν είναι αυτό. Να τον βάλω με την Τζέλση ήταν εκπληκτικός. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να κόψει τον Πέδρο. Γιατί αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί να κάνει. Αν έπαιζα με τρεις θα είχε μια πολύ καλή χρησιμότητα σαν αριστερό στόπερ, γιατί αυτή είναι η θέση του. Γιατί έτσι έχει παίξει την καριέρα του. Ωραία. Αλλά αυτό το ήξερε. Ναι. Εσύ τον πήρες, έχοντας στο μυαλό σου να έχω ένα αριστερό μπακ ακόμη, αλλά στο μυαλό σου μέσα βαθιά-βαθιά είχες, γιατί είναι επιλογή Λουτσέσκου. Κάτσε να έχω έναν που μπορεί να παίξει και στόπερ ακόμα, σε παιχνίδια που θα έχω στην πλάτη μου μέτρα και έχει μια ταχύτητα. Δεν τον πήρες για να καλύψει το Βιερίνια μόνο, τον πήρες για να καλύψει και άλλα κενά που δημιουργήθηκαν από την κακή νοοτροπία. Ο ΠΑΟΚ κάνει από μόνος του τη ζωή του πιο δύσκολη. Εκεί είναι η τρέλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Και πρέπει να διαχειριστούμε. Το αν νομίζει ο καθένας ότι μπορεί με αυτό το συγκεκριμένο εταιρικό οργανόγραμμα ο ΠΑΟΚ να εξελιχθεί ποδοσφαιρικά, κάνει λάθος, γιατί απλούστατα οι άλλοι θα καλύψουν την απόσταση. Ο Ολυμπιακός. Γιατί η Άκη δεν καλύψει ποτέ τίποτα. Ο Ολυμπιακός θα καλύψει την απόσταση. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει 2-3 κινήσεις. Ωραία, που τον ανεβάζουν επίπεδο σε σχέση, ωραία, σε σχέση με το, πώς το λένε, με αυτό που ήταν. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που είναι επιστήμη, ωραία, με την σωστή και ξεκάθαρη στρατηγική που δημιουργείται από έναν οργανισμό που έχει ξεκάθαρους ρόλους και ζητούμενα από τη λειτουργία του. Ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα top επίπεδο και αυτό σημαίνει ότι τα λάθη φαίνονται περισσότερο. Δεν είναι ότι πήρα τον Βιβιάν και τον Κουμαλό, ωραία, και δεν μου βγήκαν, που ήταν η 15η και 24η λύση που είχα στη λίστα μου και δεν μου βγήκανε. Είναι ότι είχα τα λεφτά να πάρω, ωραία, παίκτες οι οποίοι είναι top, εντάξει, και δεν πήρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν διαφωνεί κανείς, θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά τη μία, να μας πείνουν. Και δεν είναι μόνο το χθεσινό, είναι αυτό που λέμε τώρα για τις Κυριακές. Ότι όλο αυτό το πληρώνεις και σου βγαίνει μπροστά τώρα και στο πρωτάθλημα, που έχεις θέμα στην άμυνα. Γιατί
είναι θέμα και ο Πανετολικός δεν είναι αμεληταία ποσότητα, νομίζω. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Εντάξει. Όλες οι ομάδες μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Δεν μπορείς να βγάλεις ξεκάθαρα στην άμυνα. Δηλαδή τι βλέπεις. Αυτό που λέγαμε και πριν. Όλα αυτά βγαίνουν μπροστά. Για αλφα, β, γάμα λόγους έχεις μείνει με δύο στόπερ. Έναν δεξιό μπακ και ενάμιση αριστερό μπακ. Μα τώρα σου λείπει ο Μάτος και ο Βιερίνια και κάνεις το σταυρό σου. Θα βγάλεις μία σεζόν, το μισό της σεζόν με δύο στόπερ. Θα βγάλεις το μισό της σεζόν με δύο στόπερ. Βαρέλα και Κρέσπο. Βαρέλα και Κρέσπο. Την Κυριακή πιθανότητα θα παίξει ο Χατζηδάκης. Ναι, το ένα σενάριο είναι αυτό. Αναγκαστικά. Μα αυτό δεν είναι. Άκου να δεις. Όταν το rotation του προπονητή μέχρι τώρα δείχνει ότι έτσι όπως το πάει θα μπει ο Χατζηδάκης και πάει ο Κρέσπο δεξιά. Να. Ωραία, και σου λέω εγώ με Κρέσπο δεξιά και τόσο αριστερά. Ωραία. Τι βάρος πέφτει στον άξονα. Ναι, ουσιαστικά δεν έχεις κανένα ανέβασμα. Σου γεμίζει ο άλλος τον άξονα. Ναι, πόσο πιο εύκολο γίνεται το έργο του Πανετολικού. Ναι. Ξέρει τι θα κάνεις ουσιαστικά. Ναι. Σου πετάει και δύο κόφτες γύρω από τον Μπέργκα, σου κλείνει το μεσοδιάστημα και βοήθα Παναγιά μου. Τα στημένα. Τα στημένα. Ναι. Αυτή. Ή καμιά αναλαμπή του Κρέσπου που κατά τα ψέματα σαν πλάγιος έχει τις ασίστ του. Ναι. Έχει τις ασίστ του. Το πολυεργαλείο. Μια χαρά είναι ο Κρέσπο. Καθώς συμμετοχές, φίλε. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος. Ναι, τον έκανε αυτή την ερώτηση. Ναι. Αν περίμενε τον Ιούλιο του 2016 που ερχόταν στον ΠΑΟΚ, θα συμπληρώσει 100 συμμετοχές και θα φτάσει να πάρει και τον Περιβραχιόνιο. Και μου λέει όχι. Δεν το περίμενε. Ναι. Αν εξαιρέσουμε, λέει, τη Σεβίλη, ποτέ δεν έκατσα πάνω από 6 μήνες, ένα χρόνο σε μια ομάδα. Εντάξει, είπε και τα υπόλοιπα. Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο νομίζω θα είναι αποστολή. Σίγουρα. Θα παίξει. Θα παίξει κιόλας, λες. Θα παίξει. Κοίτα, αυτοί έχουν πολλούς γρήγορους. Θα αναλύσουμε μάλλον μετά το διάλειμμα, λίγο τον Πανετολικό. Δεν είναι ομάδα που ευτυχώς είναι σε κακό φεγγάρι. Φάγε 3 πολύ γρήγορα από τον Πανιόνιο. Μέχρι το παιχνίδι του Πανιόνιου ο Πανετολικός ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός ήταν. Έχει παίκτες ζυζάνια που έχουν μια ταχύτητα και θέλουν προσοχή. Εντάξει, δεν είναι και η Μπαρσελόνα. Ωραία, που έλεγε και ο φίλος μου ο Τσανδάρης. Αλλά επί της ουσίας. Έχει στοιχεία που πρέπει να τα προσέξουμε. Είναι παιχνίδι πρωταθλήματος, είναι must win παιχνίδι. Η Τούμπα πρέπει να γεμίσει, να σμπρώξει την ομάδα στη νίκη. Είναι πολύ κομβικό. Mm-hmm. Γιατί μετά τη διακοπή γυρνάει και ο Βιερίνια, θα φρεσκαριστεί και ο Μάτος, θα είμαστε λίγο καλά. Θα έχει πάρει και υπομονή και ο Μαουρίσιο. Ναι. Εντάξει. Άρα είναι το πιο κομβικό παιχνίδι. Γιατί καλή η ψύχωση του πρωταθλήματος, αλλά θα πρέπει να παίρνει και νίκες για να επιβεβαιώσει αυτή την ψύχωση. Εντάξει. Δεν υπάρχει περιθώριο για απώλεια, ήδη έκανε μία. Τώρα πάμε παρακάτω. Οι άλλοι που παίζουν. Ολυμπιακός έχει ντέρμπι. Τι? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άγια Ατρόμητος. Ολυμπιακός. Α, ωραία αγωνιστική είναι. Και νομίζω είναι όλα. Στο 0-1 του Μακέντα φύγουμε την κλωθιά μας. Είναι όλα μαζί την Κυριακή. Δηλαδή ξεκινάει η ΠΑΟΚ, μετά. Όχι, ξεκινάει νομίζω η ΑΕΚ, μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Τρει ώρα παίζει η ΑΕΚ. Ναι, βράδυ. Εκεί είναι τα νισταγμένα τα παιχνίδια. Ό,τι πρέπει είναι. Μέχρι να καταλάβουν ότι παίζουν έχει φτάσει 35. 0-1 ο Ευθύμης. Και μετά μπαμ, μπουμ, κλωτσικές μπουνιές, βουτιές, αυτοί να πάρουν κανένα πέναλτι. Ποιος είναι εκεί ο διαιτητής? Ω, δεν το θυμάμαι, περίμενε να δούμε. Να βάλανε. Τι θα βάλουν. Τι θες να βάλουν. Για κάτι να δούμε. Γιατί αυτές τις μέρες με όλα αυτά που έγιναν. Ορισμοί. Και υπάρχει μία μαύρη είδηση. Οριστική διακοπή συνεργασίας Open με τον κύριο Μέανδρο Φουρθιώτη. Πώς? Μέανδρο. Βγάλε τον Ατρίδη να μας πει τι. Μέανδρο. Μέανδρο Φουρθιώτη. Επίτηδες το κάνανε αυτό στην ανακοίνωση. Επίτηδες το κάνανε αυτό στο Open. Αλήθεια. Το έδειχνε πριν στην καινούργια ρεσί. Δυνάμει τη σχετική δικαστική απόφαση η συνεργασία του Open με τον κύριο Μέανδρο Φουρθιώτη διακόπτεται οριστικά και ως εκ τούτου από εδώ και πέρα. Πάβει τελεσίδικα η μετάδοση των εκπομπών του. Ανοίγει ο δρόμος για τον κύριο Κόλκα, από ό,τι βλέπετε. Καθώς τον καημό του, ναι. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος είναι διαιτητής στο ΆΚΑ. Εντάξει. Είπες λίγο και τις ώρες, αγάπη. Τρεις είναι, αυτό που είπαμε, τρεις είναι το ΆΚΑ Ατρόμητος, 5 και 4 ΠΑΟΚ Πανετολικός.
Ολυμπιακός παίζει 7.30 με τον Παναθηναϊκό. Καλή αγωνιστική. Θα σκεφτούμε. Στο γήπεδο θα είμαστε. Ναι. 7 και 4 το παίζει ποιος? Ο Παναθηναϊκός. 7.30. Δηλαδή 3 και 4 το πάμε, 3 η ώρα βλέπουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Τελειώνει. Την ΑΕΚ τη βλέπουμε στο γήπεδο. Και ξεκινάμε τη μετάδοση και μου κάνει τη δήλωση ο Κουλούρης. Ναι. Και μετά παπά. Δες παιχνίδι στο Open Σάββατο βράδυ. Φροντίζει ο πρόεδρος, διεκνή... σε έφερε Μποκαρίβερ βλάχο. Μποκαρίβερ, τελικός του Λιμπερταδόρες. Δωρεάν να το δεις. 10 παρατέταρτο. Χωρίς μισό ευρώ. Μπράβο τον πρόεδρο. Φοβερό μάτς. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο φίλος 690 συνέχισε το μήνυμά του. Ας το πάρουμε από την αρχή. Νομίζω ότι, Σταύρο, ότι το υπεραναλύεις τακτικά και καλά κάνεις. Ενώ σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι ίσως λίγο πιο απλά. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ελάχιστα από τα εξτρέμ παιδιά. Λείπουν πολλά πράγματα που κάνουν οι εξτρέμ υψηλού επίπεδου. Λιμιό Ζαμπά είναι καλή, όμως τους λείπει η σταθερότητα σε προσφορά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αλλά το 80% ενός παιχνιδιού είναι ο άξονας. Δεν είναι τα εξτρέμ. Τα εξτρέμ, άμα πάρουν την μπάλα υπό προϋποθέσεις καλές, δηλαδή στο ένας με έναν, ωραία, ή τέλος πάντων δημιουργηθεί ο χώρος και έχουν τις επιλογές μες στην περιοχή, θα κάνουν δουλίτσα. Ο άξονας ήταν το θέμα, δεν ήταν τα εξτρέμ. Δεν ήταν τα εξτρέμ. Εντάξει. Μακάρι να ήταν αυτή η ανάγνωση. Σίγουρα ξέραμε το καλοκαίρι όταν έφευγε ο Τζάλμα ότι χάνουμε μία σταθερά και ότι στη θέση του θα χρησιμοποιούνται παιδιά τα οποία θα χτίσουν καριέρα και θα πρέπει να δημιουργήσουν υπεραξία. Αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή, εντάξει, του οργανισμού. Ήρθε και έτσι το πράγμα όπου ο Τζάλμα είχε ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν τεράστιο, η πρόταση που είχε πάνω από τους Τούρκους, και ήταν δύσκολο να τον κρατήσεις, και εκεί πάρθηκε μια απόφαση που 9 στις 10 περιπτώσεις θα είχες πάρει την ίδια απόφαση. Εντάξει, αυτό το ξέραμε. Άλλα πράγματα είναι αυτά που πονάνε. Δεν είναι τόσο η υπόθεση των εξτρέμ. Ο άξονας είναι πιο σημαντικός στο ποδόσφαιρο. Είναι η μέτρα της εστίας, η ευθεία ανάμεσα στη μία εστία και την άλλη, εκεί είναι το παιχνίδι. Ωραία. Όταν δεν βγάζεις μισό παίκτη στο μισοδιάστημα να δημιουργήσει κάτι, δε, και προϋποθέσεις ακόμη και για τα εξτρέμ εφόσον χρειαστεί, τότε ζήσε μάι μου να φας τριφύλλι. Όλοι είναι εκτός παιχνιδιού. Όταν δεν συμβαίνει αυτό. Δημιουργικά. Πάμε να πιάσουμε και τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός καλή πορεία έχει μέχρι τώρα. Μία ομάδα που έχει παίκτες από πέρσι αρκετούς. Στηρίζεται στον Δία, στον Μάζουρεκ, στον Μωράρ που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Σε παιδιά τα οποία τέλος πάντων έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι γρήγοροι. Θέλουν προσοχή. Στο ανοιχτό γήπεδο μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος για να κάνει τη δουλειά του. Μάλλον πετυχαίνουμε σε κακό φεγγάρι τον Πανετολικό, γιατί στη Νέα Σμύρνη ήταν αποκαρδιωτικός. Έχασε 3-0 σβηστά από τον Πανιόνιο. Στη χειρότερη του εμφάνιση. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγάλει αντίδραση ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μια εμφάνιση με σοβαρότητα που θα του δώσει το δικαίωμα να προσθέσει άλλους 3 βαθμούς και να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες των ανταγωνιστών του. 3 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες ο Πανετολικός σε 9 μάτς. 11 γκολ υπέρ, 12 κατά. Το λες και ισορροπία. Ναι, σε σχέση με το πώς ξεκινάει τη σεζόν ο Πανετολικός της προηγούμενης, είναι καλύτερος. Συνήθως μετά τα μέσα ψιλομαζεύει βαθμούς. Σε τι θέση είναι? Στην θέση 8. 8. Μαζί με Άρη, 12 βαθμούς. Μαζί με τον Άρη. 8ος και 9ος δηλαδή, ή... 7ος και 8ος. 7ος ο Άρης, 8ος ο Πανετολικός. Με 12 βαθμούς. Πολύ ωραία αγωνιστική γενικά. Ατρόμητος, ΠΑΟΚ, Πανιόνιος. Όχι αυτή την προηγούμενη. Τι λέω. Λάρισα, ΠΑΣ Γιάννενα. Ανοίγει αυλαία 5 και 4 αύριο. Στις 7 Ξάνθη Πανιόνιος. Στις 7.30 Λεβαδιακός Όφη. Αυτά είναι του Σαββάτου. Ναι. ΑΕΚ, Ατρόμητος στις 3. ΠΑΟΚ, Πανετολικός 5 και 4. Λαμία, Αστέρας Τρίπολης στις 7. 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και Δευτέρα, 7 η ώρα, στο Σταύρο το σπίτι, θα μας δείτε κανένα 30 άτομα. Ναι, ναι, σε μένα το δούμε αυτό. Τι ώρα είναι? 7. Δεν θα είναι σε μένα, όχι. Γιατί, τι έχεις? Αφού είναι εκπομπή στις 8. Δεν κάνουμε από εκεί. Ε,
Θα την κάνουμε από εκεί. Μάλιστα. Θα έρθει και ο Γιάννης. Θα γίνει εκπομπή από εκεί. Κρίμα. Ο Χρήστανθος θα είναι στη μετάδοση. Να το πάμε λίγο νωρίτερα. Πέντε. Να το αλλάξουμε λίγο, προλαβαίνουμε. Ένα έτοιμα. Στείλε κανένα μήνυμα. Μπας και σε ακούστης. Σημαντική αγωνιστική. Πάρα πολύ ισορροπημένα παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Μια αγωνιστική που αν πάω κερδίσει μπορεί να αλλάξει πολύ ψυχολογία σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα. Ούτε ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ούτε η ΑΕΚ θα κερδίσει σίγουρα τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται και αυτή από ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Ατρόμητος έχει μια εβδομάδα μπροστά να δουλέψει πάνω στο παιχνίδι αυτό. Πολύ σκληρή ομάδα που δεν χάνει εύκολα σε άδειο γήπεδο. Άρα ένα ντεζαβού σε σχέση με πέρσι, γιατί και πέρσι νομίζω σε άδειο γήπεδο κέρδισε ο Ατρόμητος την ΑΕΚ 0-1 στο ΟΑΚΑ. Ναι. Θα ανοίξουμε και μια γραμμή. Θα ανοίξουμε και γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8 να συζητήσουμε ό,τι συζητιέται. Όποιος θέλει να πει την άποψή του, πάντα κόσμια, είτε τους προβληματισμούς του, είτε ότι αν θεωρεί ότι είναι μια κακή παρένθεση, απλά αν αυτό το πράγμα που γίνεται με την Ευρώπη το έχει αντιληφθεί σωστά κτλ. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ένα ακόμα μήνυμα, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ φέτος πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τέλος. Για τον απλό λόγο ότι έχουμε ανάγκη για τίτλους. Για χειμερινές μεταγραφές είμαι κατά. Είναι ό,τι χειρότερο. Πρέπει να δουλέψει με αυτή την ομάδα προπονητής. Χειμερινές μεταγραφές τα έχουμε ξαναπεί νομίζω. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα στόπερ και ένα δεξιμπάκ. Στόπερ κατά βάση. Δεξιμπάκ κατά δεύτερο λόγο. Δεν το πολύ λέει για το δεξιμπάκ, αλλά έχουμε μάθει ότι ψάχνει. Άρα είμαστε σε αυτό το mood. Υπήρχε και μια συνάντηση χθες των αρχηγών με το προπονητικό team. Φύγανε οι αρχηγοί, οι τέσσερις, για να μιλήσουν. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Έφυγαν μακριά μας προφανώς και μπήκανε τα γκάζια που πρέπει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, κάτι. Πέρυσι τον Ιανουάριο έφυγε ο Τσίμηρο κακή κακός. Δεν ρωτήσαν τον προπονητή για μένα. Εκεί τον κρεμάσαν τον προπονητή. Γίνεται ο σχεδιασμός φέτος το καλοκαίρι για να ανεβούμε ένα επίπεδο. Ήρθαν οι μεταγραφές αργά. Εντάξει. Πόσο καιρό θέλουν για να μπουν αυτοί οι παίκτες μέσα στην ομάδα? Εντάξει, ο Βέρμπλουμ μπήκε. Ο Βέρμπλουμ μπήκε και ναι, για μένα ανεβάζει το επίπεδο. Γιατί ήταν ένας παίκτης που μας έλειπε. Δύναμη, παίρνει όλα τις κεφαλιές στο κέντρο. Πολύ καλός. Αλλά βλέπω τώρα αριστερό μπακ, ας πούμε. Δεξί μπακ. Τώρα που θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τον Γιαννούλη στον Ατρόμητο. Ξανά. Να του ευχηθούμε καλή τύχη για την ερχόμενη Κυριακή, ναι. Ναι, εννοείται. Έχουμε, κρατήσαμε τον Ουάρντα, ο οποίος είναι δύσκολος χαρακτήρας. Δεν μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Και έχουμε ένα Λάμπρου τώρα στην Ολλανδία, που είναι διακριθέντης σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχω εικόνα για τον Λάμπρου. Θέλω να είμαι λίγο ρεαλιστής. Δεν τον έχω δει. Όχι, αντικειμενικά τα πάει καλά. Ναι, δεν τον έχω δει. Ναι. Δεν έχω δει. Δεν έχω εικόνα. Τι να πω. Τι διαβάζω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίρνουν πολύ καιρό οι μεταγραφές για να μπουν μέσα στο σύνολο. Και από τη στιγμή που πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ότι δεν πρέπει να σταθούμε σε παίχτες, πρέπει να σταθούμε στον ΠΑΟΚ. Όταν λέμε να ανεβάσουμε επίπεδο, να έρθουν κάποιοι παίχτες μόνο και μόνο για να ανεβάσουν το επίπεδο. Και σε αυτό δεν συγχωρώ, ας πούμε, τον Λουτσέσκου εν μέρη, με αυτό τις σταθερές. Πότε θα μπουν αυτοί οι παίχτες για να πάρουν παιχνίδια? Το σχολείο σου. Όχι, το σχολείο μου το έχω κάνει εγώ. Δεν είναι... Τα πράγματα είναι απλά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα για πετυχημένο rotation. Είναι θέμα χαρακτηριστικών. Αυτό έλεγα πριν μία ώρα. Και ο ΠΑΟΚ, η ψύχος του πρωταθλήματος, τον έχει οδηγήσει στο να διαλέγει διοργανώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται rotation στο ΠΑΟΚ Πανετολικός, γίνεται rotation στο Βίτι ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ χωρίς Κάνιας, Μαουρίτσιο,
Πέλκα και Βιερίνια είναι μια ομάδα ένα επίπεδο κάτω. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αλλά πάλι δεν είναι αμαρτία ο σύλλογος, ο πρόεδρος. Είναι αμαρτία, γι' αυτό λέμε ας διαβάσουν το τι συνέβη και ας μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Έχεις και ένα άλλο. Έχεις καθόλου άποψη για αυτόν τον καινούριο που φέραμε, τον Πορτογάλο τεχνικό διευθυντή, τον Μπιάνκο, όπως λέγεται. Ο Μάριο Μπιάνκο. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του. Αλλά άμα πάει καλοκαίρι και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του, θα καταλάβουμε κιόλας ότι δεν αλλάζει κάτι. Και ένα άλλο πράγμα. Γιατί δυσκολεύεται τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ να πουλήσει παίχτες? Και αυτό είναι ένα κομμάτι της τεχνικής διεύθυνσης. Δηλαδή, τι είναι. Να πω. Να είσαι καλά. Είχαμε τον Ουάρδα. Ναι. Ναι. Έχουμε άλλους δύο γι' αυτό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Να ρωτήσω, ο Κίσου δεν έχει καμία πιθανότητα να παίξει Κυριακή? Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι, μπορεί και να έχει. Γιατί λέω τώρα ότι ο Χατσερίδη με την ηλικία που και το κορμί που έχει, έχει να παίξει από Σεπτέμβριο μήνα, τώρα αν το βάλεις με το Πανετολικό είναι ρίσκο. Αν το βάλεις με τον Πανετολικό θα είναι ρίσκο. Ο Χατσερίδη, ξέρω εγώ, επειδή είναι και βαρύ κορμί, ο Πανετολικός είναι και γρήγορη ομάδα γι' αυτό. Προφανώς θα πρέπει να τα μετρήσει όλα ο προπονητής. Ναι. Τι άλλο, η Παλέμα έχει τη ΣΑΕΚ για αυτόν τον τερματοφύλακα να βγάλουν καμιά ανακοίνωση, είδατε τι έγινε? Έχετε δει τι έγινε? Είδα τι έγραψε το Βόδι αυτό, ναι. Ναι, λέω, μόνο για τον Τσάρτα βγάζουν πορτογραφή, γι' αυτόν δεν θα βγάλουν τίποτα. Όχι, γι' αυτόν δεν θα βγάλουν, εννοείται. Ναι, τραγικό. Είναι τραγικό. Μιλάμε πώς τον είναι αυτόν, Οικονομόπουλος. Μια μισή χρονιά στην ΑΕΚ. Ναι. Ο καθένας βρίσκει ευκαιρία, ρε φίλε, να κάνει το κομμάτι του. Εντάξει, αυτή είναι η Ελλάδα. Από τη στιγμή που πλέον οι ίδιοι δεν μπορούν να κερδίσουν, πανηγυρίζουν στη νίκη, ναι, με άλλες ομάδες. Εμείς τη δουλειά μας, άστους αυτούς. Εργοφυσιολόγο καλό να πάρουμε. Γιατί το χάσανε από ό,τι έμαθα. Για λέγε. Ο ΠΑΟΚ τώρα που επιστρέφει ο Μαουρίσιο θα καθιερωθεί δίδυμο Βέρμπουλ Μαουρίσιο, δηλαδή ο Κάνης θα βγει από την βασική ενδεκάδα. Πολύ πιθανό να το δούμε αυτό, ναι. Από τη στιγμή που... Θέλω να πω, γιατί όπως λες και συμφωνώ και εγώ, μετά θα, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο που μπορεί να πάρθει κάποιος παίκτης, θα είναι πολύ αργός ο άξονας άμα βγει ο Κάνης. Στα χαφ δεν θα πάρουμε παίκτη το Γενάρη. Και το αργός είναι υποκειμενικό, άμα ελέγχεις και είσαι σίγουρος. Κοίτα, ναι, είναι αυτό σε παιχνίδια μισού γηπέδου, πιθανόν δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά με την ΑΕΚ, π.χ. με τον Ολυμπιακό, με την Τρίπολη, μπορεί το Μαουρίσιο Βέρμπλουμ να είναι πρόβλημα, θεωρώ. Σίγουρα ήταν πέρσι με την Τρίπολη το Σάχοφ Μαουρίτσιο. Ναι, γιατί θυμάμαι αυτό ακριβώς, ότι μετά από εκείνη τον αγώνα επανήλθε ο Κάνιας σαν βασικός. Mm-hmm. Έτσι είναι. Οκ, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να σε πάμε στον πολύ, επόμενο. Γεια σας. Καλά, φίλε. Κανονικοί προβληματισμοί, μπράβο στα παιδιά μας, στους ακροατές μας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Γεια εσείς, τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία. Προλαμβάνω την εκπομπή πάρα πολύ. Κατανοητά αυτά που αναφέρατε. Θεωρώ όμως ατυχήσασα τη δήλωση του Κυριάκου Κυριάκου. Διψώ. Ότι αυτά που είπε, ότι η ψύχωση του πρωταθλητισμού οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τη θεωρώ έως απαράδεκτη, Σταύρο, γιατί αυτά να τα έλεγε ποιος, να τα έλεγε εποχή Ζαγοράκη, όταν με ένα ευρώ και με 22.000 διαρκείας επιτυχαίναμε καταπληκτικά πράγματα. Τώρα υπάρχουν χρήματα για να γίνουν καλές μεταγραφές, σαν αυτά που έλεγες προηγουμένως. Υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν γίνονται μεταγραφές. Άρα δηλαδή δεν μπορώ, φτάσαμε σε ένα σημείο να μην απολαμβάνουμε το σπορ που λέγεται προπονητής του καναπέ. Φτάσαμε σε σημείο να μην ελπίζουμε και να μην πιστεύουμε τίποτε στην ομάδα την φετινή. Και μας ξενέρωσε πάρα πολύ η όλη συμπεριφορά της διοίκησης και μετά θα πάμε στο αγωνιστικό. Επίσης αυτό το παιχνίδι του Βαρέλα με τον Πασχαλάκη, γυρνάω την μπάλα, πάρ' την εσύ, όχι θα την πάρω εγώ και μπαίνει το γκολ. Μοιάζει περισσότερο με το κυκλοφορώ στην Τσιμισκή και μάλλον θέλω να πάω προς Αγία Σοφίας, όχι να γυρίσω πίσω, γιατί δεν έχω να πάω πουθενά. Αλλά αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών μου λέει άλλα πράγματα που με κάνει να μην πιστεύω και να μην χαίρομαι τίποτε. Εντάξει, κοίτα, μην υπερβάλλεις. Το δεν πιστεύω στην ομάδα. Όταν η ομάδα είναι πρώτη και με διαφορά
Ωραία, και μπορεί να την κάνει και μεγαλύτερη. Είναι λίγο υπερβολικό, το καταλαβαίνεις αυτό, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι έχουν κάποια κενά διαστήματα, όλες οι ομάδες έχουν κάποια κενά διαστήματα. Απλά στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τη Βίντι έδειξε ότι όταν δεν έχει τους σημαντικούς του παίκτες στο σχήμα, οι άλλοι αδυνατούν να παίξουν. Αυτό είναι. Όσο για τη δήλωση του Κυριάκου για την ψύχωση του πρωταθλήματος, την αλήθεια είπε. Δηλαδή, όταν διαλέγω, ωραία, πού θα βάλω τον βασικό μου κορμό και πού θα ρισκάρω, και πάντα ρισκάρω στην Ευρώπη, άρα στο μυαλό όλων είναι μόνο το πρωτάθλημα. Το γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η ομάδα και στην Ευρώπη έχει να κάνει με αυτό που λες. Ότι θέλει μια καλύτερη οργάνωση χαρακτηριστικών στο ρόστερ. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, μην υπερβάλλουμε, δεν τα ευχαριστιόμαστε. Πώς δεν ευχαριστιόμαστε, ξέρεις τι ωραία είναι να βλέπεις τη βαθμολογία και να είσαι πρώτος. Μια χαρά είναι. Σίγουρα ναι, Σταύρο, είμαι Κροατής και σας ακούω και σας χαίρομαι. Παρακολουθώ πάρα πολύ και μ' αρέσει και το backstage και με βάζει σε σκέψεις γιατί δούλεψε έτσι ο Βρίζας, γιατί αλλιώς ο Ζαγοράκης, τι έχουμε τώρα, πού πάμε. Αλλά δεν θέλω να ξενερώσω, που αρχίζουμε να ξενερώνουμε σιγά σιγά. Κυρίως από τη στάση της διοίκησης μερικές φορές. Ωραία, γι' αυτό και εμείς εντοπίζουμε, συμφωνούμε και γι' αυτό λοιπόν και εμείς εντοπίζουμε κάποια θέματα και λέμε ότι παιδιά, για να φτάνουμε στο σημείο να διαλέγουμε ουσιαστικά διοργανώσεις, σημαίνει ότι κάνουμε κάτι λάθος. Ωραία. Δεν έχουμε capacity, ειδικό βάρος, δεν έχουμε τον όγκο που έχουμε, δεν έχουμε τη σύνθεση χαρακτηριστικών, θα πρέπει να αλλάξω το βασικό μου κορμό. Άρα λοιπόν κάτι λάθος έγινε. Δηλαδή χθες παίζουμε με Βέρμπλουμ, ωραία, Σάχοφ και Καντουρί, γιατί είναι εκτός ο Μαουρίτσιο και ο Κάνιας πρέπει να φρεσκαριστεί και τον Μπέλκα θέλουν να τον φάνε ζωντανό. Ωραία. Ναι, αλλά δεν είναι... Κατανοητά αυτά. Καταλαβαίνεις. Σωστά. Ναι. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ καλά κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως, ρε εσύ Σταύρο και Αγάπη και Στέριο εκεί που είστε, όλοι όμως πιστεύαμε στη δύναμη και στο μυαλό το διοικητικό του Βέρμπλουμ, όπως επίσης και στη δύναμη του Σάκοφ που έχει κάνει παπάδες πέρυσι αναδιαστήματα. Και περιμέναμε ένα πιο μάχημο ΠΑΟΚ και ένα πιο καθαρό Βαρέλα εκεί στην άμυνα. Δεν το θέλαμε τον γκολ αυτό με τίποτε. Βγάλει την μπάλα στην κερκίδα. Αυτό το πράγμα είναι το παράδειγμα που είπα προηγουμένως. Κοίταξε τι γίνεται, κοίταξε τι γίνεται. Δεν έχω αποφασίσει που θέλω να πάω. Τώρα που είπες Βαρέλα, έχει γράψει ένα μήνυμα πριν από μισή ώρα περίπου. Κακό βράδυ. Όλοι ξέρουμε ότι δεν τα κάναμε καλά τα πράγματα. Πρέπει, λέει, να μάθουμε και να προχωρήσουμε επειδή η χρονιά είναι μεγάλη και δύσκολη. Παρένθεση, και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Κατάλαβες, δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες. Όλοι σκέφτονται το πρωτάθλημα. Όλοι ξέρουμε, λέει, ποιος είναι ο στόχος μας. Και πρόσεξαμε τώρα τι γίνεται. Ωραία. Βάλτε μια τελική, γιατί έχουμε και επόμενο. Για να καταλάβεις και ποια είναι η νοοτροπία και γιατί είναι λάθος. Ωραία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα αποκλειστούν. Εσύ λοιπόν θα πας στην σειρά των αγώνων των δύσκολων, ωραία, στο δεύτερο γύρο. Ναι. Αν έχεις περάσει το 32 θα έχεις συν 2 καυτά παιχνίδια εκεί ενδιάμεσα. Ωραία. Στο πίσω μέρος του μυαλού, το μυαλού όλων είναι αυτό. Κατάλαβες το να σου πω. Χαίρομαι. Ναι, το κατάλαβα. Και ελπίζω. Εκεί είναι το λάθος στην νοοτροπία. Σε αφήνουμε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. 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 Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από Ορεστία από μακριά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Στέρη, γεια σου και Αγάπη. Εγώ έχω να πω μόνο ότι δεν ξέρω, αλλά έτσι λίγο συναισθηματικά νιώθω ότι ξυπνάνε έτσι οι μνήμες από τον παλιό ΠΑΟΚ, της παλιάς εποχής, ας πούμε, πριν από το Σαββίδι. Αν καθίσουμε λίγο και σκεφτούμε τι μας έχει δώσει αυτή η ομάδα και ο πρόεδρος και η διοίκηση με τα λάθη της και με τις παραλήψεις της. Έτσι. Κανένας δεν είναι τέλειος. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία, το να ψάξουμε να βρούμε το πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα και για την ομάδα μας και για μας, είναι μια, πώς να το πω, μια διαδικασία που θέλει κάποιο χρόνο. Λίγο υπομονή χρειάζεται. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε, ρε παιδιά, 3 χρόνια τι έχουμε ζήσει με τον ΠΑΟΚ. Από το καλοκαίρι τι ζούμε με τον ΠΑΟΚ. Και οι παίκτες δικαιούνται να κάνουν κάποια λάθος παιχνίδια, και ο προπονητής δικαιούται και η διοίκηση δικαιούται να κάνει κάποια λάθη. Αλλά αυτό που νομίζω ότι δεν δικαιούμαστε εμείς, αν μου επιτρέπετε, αυτό που δεν δικαιούμαστε εμείς όλοι που αγαπάμε την ομάδα, είναι με το πρώτο στραβοπάτημα ή έστω με τη δεύτερη, με το δεύτερο στραβοπάτημα θα πω, να γυρίζουμε και να κράζουμε τη διοίκηση, να επιτρέπουμε πάλι στα παλιά. Μία άλλο τελεία. Το ότι υπάρχει ψύχος του πρωταθλήματος είναι δεδομένο.
Και είναι μια διαχείριση πάρα πολύ δύσκολη, γιατί για να δικαιολογήσουμε και λίγο την κατάσταση, εντάξει. Έχουμε και λέμε από τη μία, μια ομάδα έχει να πάρει πρωτάθλημα 33 χρόνια. Πάμε για 34. Παράλληλα, έχει ζήσει το περσινό, που είναι μια κλοπή στιγμή. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η πίεση πλέον γίνεται αφόρητη. Αφόρητη. Γι' αυτό τα λέω αυτά, ναι, Σταύρε. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό τα λέω αυτά. Εδώ, δηλαδή, ό,τι κριτική και αν γίνεται, τουλάχιστον από την πλευρά μας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι. Όχι, μιλάω για την πλευρά σας, ναι. Συγγνώμη που διάκοπτο. Μιλάω γενικότερα για αυτό που ακούω από το πρωί, από σήμερα το πρωί, από τον καφέ το πρωί, ας πούμε, που πίνουμε πριν πάμε στις δουλειές μας, μέχρι τώρα που υπάρχει αυτή, πώς να σου το πω, το παράπονο, έτσι ο Πέλκας να φύγει, ο άλλος να φύγει, ο Λουτσέσκου να φύγει. Πού να έπαιζε ο Πέλκας, δηλαδή. Ορίστε. Πού να έπαιζε ο Πέλκας, λέει. Τι θα ναι, φανταστείς. Οπότε εγώ αυτό το πράγμα έτσι θα ήθελα λίγο να μεταφέρω. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύς χρόνος ακόμα μπροστά. Πιστεύω ότι μας περιμένουν στη γωνία, 100%. Μας περιμένουν κανονικά και το σχέδιο που ετοιμάζουν μπορεί να είναι και χειρότερο από το περσινό. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω λίγο από το όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, λίγο υπομονή, να πιστέψουμε στην ομάδα, μας έχει δώσει πολλές χαρές και θα μας δώσει και άλλες και ας τα δούμε τα πράγματα λίγο αισιόδοξα. Από το άσπρο μέρος της φανέλας και όχι μόνο από το μαύρο. Αυτό ήθελα απλά, να σου πω. Καλά τα λες, απλά θέλω να σου συμπληρώσω σε αυτά που λες πάνω. Ότι επειδή όντως γίνονται λάθη και δεν γίνονται λάθη πρόθεσης, καλό είναι λοιπόν να τα εντοπίζουμε με όμορφο τρόπο να τα καταγράφουμε. Προφανώς. Εντάξει, να μην γίνουμε Ολυμπιακός. Ότι τα κάνει όλα καλά ο πρόεδρος. Όχι, φίλε, δεν τα κάνει όλα καλά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος μας άλλαξε επίπεδο, μας έχει δώσει όραμα, έχει κάνει τα πάντα. Μπορεί να κάνει περισσότερα. Σύμφωνοι. Ναι. Αλλά όμορφα, με σεβασμό. Αυτό που εκεί που το χάνουμε εμείς είναι στον τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Ο τρόπος όμως είναι αυτός που θα σου δώσει και τα πρωταθλήματα. Ναι. Ο τρόπος είναι αυτός που θα σου κάνει και μεγάλη ομάδα. Και αυτό που έχει αλλάξει στον ΠΑΟΚ και σε όλο τον οργανισμό, όπως λέμε, είναι κυρίως ο τρόπος. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε, τον τρόπο. Mm-hmm. Και θα ήθελα να κλείσω για να μην σας κρατάω κι άλλο. Για το γήπεδο δεν ξέρω αν έχετε κάποιο νέο ή κάποιο χρονοδιάγραμμα ή κάποια μακέτα, κάτι θα δούμε σύντομα. Έχετε κάποια πληροφόρηση γι' αυτό. Νομίζω ότι το καλοκαίρι ξεκινάει. Μάλιστα. Και παίζει τίποτα για ονόματα και υπονημίες σταδίου. Όχι ακόμα. Εγώ λέω να το κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να προτείνω, αν μου επιτρέπετε. Μάικ Σμόλ. Ναι, μόνο ένα όνομα. Τι. Ιβάν Σαββίδης. Αφού θα κάνουμε την Κλεάνθους, Ιβάν Σαββίδης. Ναι, να κάνουμε την Κλεάνθους, αλλά να κάνουμε και το γήπεδο. Και την πόλη, φίλοι, Ιβάν Σαββίδη, την κάνουμε. Και την πόλη, να κάνουμε το λευκό πύργο Ιβάν Σαββίδη. Τάουερ. Τάουερ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, φίλε. Να είστε καλά, παιδιά. Μην καλείτε άλλο. Πάμε στο τελευταίο. Έχουμε άλλη μία. Αυτό είναι, φίλε. Πάμε στο τελευταίο, μην καλείτε άλλο. Μετά το διάλειμμα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Με είχατε τόση ώρα στην αναμονή, θα ήταν κρίμα να με όχι, ρε, όχι, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί δεν έχει τρόπους, είναι από τις Σέρες. Δεν μ' άφησε τρόπους. Αυτός από τις Σέρες την προηγούμενη εβδομάδα ή αρχές της εβδομάδος με έριξε από τη σκάλα. Ήμουν πάνω σε σκάλα, δούλευα ηλεκτρολόγος. Ναι. Όταν πήγε και παρομοίασε τους ουρανοξύστες και στη Νέα Υόρκη ότι είναι σουμπούτεο. Ότι είναι μια σφαίρα από κάτω, είναι σουμπούτεο. Έχω πέσει από τη σκάλα. Πιο προσεκτικά. Σουμπούτο δεν είπα. Εντάξει. Είπες. Τέλος πάντων. Λίγο χιούμορ. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ πέρυσι, ο ΠΑΟΚ έπαιζε μόνο στην Ελλάδα, δεν έπαιζε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι είναι. Δεν είναι πλήρως για να μπορέσει να αντέξει όλη τη χρονιά για Τετάρτη Κυριακή παιχνίδια. Και αυτό είναι φανές. Ένα άλλο κόλκα που εσύ ίσως να το ξέρεις που είσαι πιο κοντά στον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι είχε προβλέψει ο προπονητής τη δυσαρέσκεια ενδόμηχα κάποιων ποδοσφαιριστών για τις μεταγραφές που ήρθανε. Δηλαδή αυτοί που θα κάθονταν στον πάγκο, θέλουμε ξαφνικά να τους κάνουμε πρωταγωνιστές. Δεν λέω ονόματα, πιστεύω ότι καταλαβαίνεις. Κάποιοι παίκτες που τραβήξανε πέρυσι κουπί, φέτος αναγκαστικά παίξανε σε κάποια παιχνίδια, δεν ήταν αυτοί που ήτανε. Μίσως μέσα τους μπορεί να πιστεύουν ότι ήρθε το τέλος τους για αυτούς στην ομάδα. Με κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει. Εγώ πιστεύω ότι έτσι σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής. Και τρίτο ουσιαστικό είναι αυτό που λες ο πρωταθλητισμός. Κάπου μέσα μου έχω βάλει ένα στόχο και δεν κοιτάζω, έχω βάλει παροπίδες και πάω εκεί κατευθείαν. Mm-hmm. Γι' αυτό που έγινε πέρυσι. Συν τα 33 χρόνια. Ναι, συμφωνείς σε αυτό ότι κάποιοι παίκτες μπορεί μέσα τους να είναι δυσαρεστημένοι. Ας σου πω εγώ ότι υπάρχουν παίκτες που σίγουρα όταν έχουν βγάλει το κουπί και έρχονται ναι. νέοι με ναι. μεγαλύτερο μισθό. Πολύ μεγαλύτερη. Ωραία. Αν δεν αποδειχτεί ότι αυτοί αξίζουν αυτά τα λεφτά, αυτομάτως η ομάδα περνάει μια περίοδο
ανισορροπίας. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Έτσι, νομίζω έτσι, ότι πλέον ακριβώς. Το έχει ξεπεράσει αυτό, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά όντως περάσαμε μία φάση που π.χ. έβλεπε ο Χ που παίρνει 500, αυτόν που παίρνει 1,5 και έλεγε γιατί να μην παίρνω εγώ 4,5. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, έτσι, ακριβώς. Αυτό. Ναι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Bye. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο. Πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να πω λίγο ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κίμη. Εντάξει. Αύριο στις 6 το απόγευμα το παιχνίδι. Όσοι καλέσετε τώρα στο 2.87 και 3.8, 2.3.10, κερδίζετε κατευθείαν εισιτήριο για το παιχνίδι με την Κίμη. Δεν υπάρχει πολλή συμμετοχή μέσω μηνυμάτων. Θα δώσουμε και από εκεί εισιτήρια. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι. Παιδιά, θέλω να αναφερθώ και να αφρώ τους προβληματισμούς μου και εγώ στους συνοπαδούς μου σε δύο πραγματάκια. Το ένα έχει χειροποθεί και δεν θέλω να το αναλύσω γιατί το έχετε πει και εσείς για την οτροπία λόγω της ψύχωσης, θα λέγαμε, του ΠΑΟΚ για πρωταθλητισμό. Έτσι. Το άλλο που θέλω να αναφέρω και με προβληματίζει, κυρίως αγωνιστικά, είναι το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν νοείται μια ομάδα η οποία έχει αυτό το budget, έτσι, να έχει φτιάξει ένα roster το οποίο ανά πάση στιγμή όταν θες να φέρεις κάποιον από τον πάγκο, είτε για λόγους rotation είτε για λόγους τραυματισμού, δεν έχεις τα χαρακτηριστικά που επιζητάς. Αυτό λέγαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό σε οδηγεί στο να διαλέγεις διοργανώσεις. Σε βασικά γρανάζια. Δηλαδή, δεν είπα να μου, γιατί και σε top ομάδες, δηλαδή στη Real, βγάζεις τον Μαρσέλο. Δεν υπάρχει άλλος Μαρσέλο, προφανώς. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχοι παίχτες με χαρακτηριστικά που μοιάζουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που βγάζω τον Βιερίνια, έχω παίχτη στα αριστερά που να μου κάνει την πλαγιοκόπηση, που στο επιθετικό κομμάτι θα είναι καλός. Όχι. Βάζω τον Κρέσπο, ο οποίος έχει ταχύτητα και είναι κεντρικός αμυντικός. Έχω άλλον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα μου δώσει τα χαρακτηριστικά του Κρέσπο. Τον Τόσκα. Κατάλαβες, θα σου πω. Όταν όμως εσύ παίρνεις τον Τόσκα για να είσαι καλυμμένος σε δύο θέσεις, ενώ έχεις πάρει παίκτη, ωραία, να καλύψει τα στόπερ. Ναι. Υπάρχει μπέρδεμα. Εκεί γίνεται το λάθος. Δηλαδή, υπήρχε αυτό το αφήγημα, δεν το είπες ποτέ εσύ επειδή σε παρακολουθώ Σταύρο, αλλά υπήρχαν άλλοι αρθρογράφοι που το ανέφεραν περί πληρότητας ρόστερ. Δεν υπάρχει πληρότητα αυτή τη στιγμή σε βασικές θέσεις στην ομάδα. Όποιος δηλαδή, μίλησε για πληρότητα ρόστερ, δεν διάβασε το ρόστερ. Υπόθηκε πάρα πολύ μας το καλοκαίρι. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλήρες ρόστερ. Έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι το παράπονο με αυτό. Είναι το παράπονο μου ότι με βάση τα ποσά που έχουν ξοδευθεί, δεν έχω τις απαντήσεις όταν μου παρουσιάζονται προβλήματα. Γιατί δηλαδή, η ομάδα δεν είναι value for money. Ακριβώς. Δηλαδή, χθες έλειπε ο Κάνιας. Λογικά το ποδοσφαιρικό τμήμα ο Λουτσέσκου θεώρησε ότι έπρεπε και αυτός να πάρει ανάσεις. Απόλυτος λογικό. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, μετά τη φυγή του Χαρίση, παίχτης που να έχει ταχύτητα στο παιχνίδι του, στα χαφ. Όχι. Εγώ, επειδή εντάξει, τον βρέμπουν τον ξέρω και τον είχα δει και πέρσι σε πολλά μάτς, δεν αφήσει την αξία του. Ο παίχτης, για κάποιους που θεώρησαν ότι είναι ο παίχτης, γιατί κάποιοι ακούνε Βέρμπλουμ με 1,5 εκατομμύριο χωρίς να τον ξέρουν, νομίζαν ότι θα έρθει και θα κάνει πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι χωρίς να τον ξέρουν. Ο Βέρμπλουμ, παιδιά, αυτό είναι. Ένας παίχτης που θα έρθει από την πίσω ζώνη, θα σου βάλει κάποια γκολ, θα κόψει, θα φέρει ένταση, αλλά ταχύτητα και δημιουργικά χαρακτηριστικά δεν διαθέτει. Αυτό δεν το γνώριζαν οι υπεύθυνοι. Υπήρχαν χαρακτηριστικά του Βέρμπλουμ που σου έλειπαν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Προφανώς. Δεν είχες ξύλο, ούτε κοψίματα, ούτε το δυναμισμό πρώτη του. Μπάλα, αυτό που έλειπε. Πρώτη μπάλα. Ωραία. Σίγουρα. Και φαίνεται ότι αρχίζει το παιδί και στα δίνει και μακάρι. Εγώ εμένα ο Μπρέβλε που μου αρέσει σαν παίχτης. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα. Το rotation στους κεντρικούς χαφ μπάζει στον Σάχοφ. Αυτός δεν έχει χρησιμότητα. Όχι άλλη. Κατάλαβες. Ο Σάχοφ, ρε Σταύρο, είχε ένα ρόλο στην ομάδα του στον καιρό. Αυτό το ρόλο σου δίνει και τώρα. Δεν νομίζω να φταίει ο Σάχοφ. Από τη στιγμή που ήρθε ο Βέρμπλουμ,
Αυτό που σου λείπει είναι ένα οχτάρι το οποίο μπορεί να κουβαλήσει μπάλα και να αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο. Αυτό σου λείπει. Γενικότερα θεωρήσω από πέρυσι από τη φυγή του Τσίμιρο ότι υπάρχει παίκτη που σου δίνει αυτό που σου δίνει ο Τσίμιρο. Ο οποίο δεν τον κάναμε αμάν με τη φυγή του περπαίκτη. Δεν λέω αυτό. Αλλά αυτό που σου έδινε στο παιχνίδι το Τσίμιρο, στο δίνει κάποιο παίκτη τώρα. Ο Τσίμιρο κολούσε περισσότερο στου άλλου τρει. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι. Γι' αυτό το συζητάμε ακόμα. Ακόμα και ο Χαρίσης, έτσι, που θέλεις λόγω της ηλικίας του, έχει το εύκολο λάθος. Η ένταση που βγάζει στο παιχνίδι, η ταχύτητά του, θα ήταν η χρήσιμη σε τέτοια παιχνίδια. Την κάναμε την ερώτηση στη συνέντευξη τύπου. Την κάναμε. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Σε αφήνω, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλους τέσσερις, μην καλείτε άλλο. Ναι. Εντάξει, πάμε στο πρώτο. Καλησπέρα. 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 Γιώργος, Αντώσκυλα από Αθήνα. Mm-hmm. Περιστέρι μάλλον. Το κάνω έτσι. Το μάθαμε. Λοιπόν, δύο πράγματα μόνο πολύ γρήγορα. Ένα, Πέλκας. Πρέπει όλοι να σταματήσουν, να μην ξαναπούν τίποτα για αυτό το παιδί στραβό. Ο Πέλκας 100 σουτ της Μπεκάτσης να κάνει, 200 λάθος επιλογές στις πάσες, ό,τι και να κάνει, δεν έχει άλλο τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αν θα μπορεί να βρει σε περίπτωση που του έρθει μια πρόταση από μια καλή ομάδα, όπως είπε, και θα μπορέσει να αντικαταστήσει αυτό τον παίκτη. Αυτός ο παίκτης, εκτός από οχτάρι και δεκάρι, φέτος είναι και το εξάρι του ΠΑΟΚ. Ένα ιδιότυπο εξάρι που παίζει 20 μέτρα πιο μπροστά. Όταν παίζει ο Πέλκας, οι άλλες ομάδες δεν περνάνε το κέντρο. Είναι φοβερή η ένταση που βγάζει στο μαρκάρισμα. Όποιος θέλει ας δει ξανά τον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εκεί που λένε ότι ήμασταν χάλια, να δει το 60 λεπτό που παίζει ο Πέλκας και να δει πόσα μέτρα έχει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο από όταν βγήκε ο Πέλκας. Είναι μάστα αυτός ο παίκτης. Δεύτερο που θέλω να πω είναι για το Βιερίνια. Πολλές φορές το έχω ξαναφέρει. Θεωρώ και μετά τον τρίτο τραυματισμό του ότι γίνεται φανερό ότι για μένα έχει γίνει ένα στρατηγικό λάθος με αυτόν τον παίκτη. Ο παίκτης αυτός, τον είχε ρωτήσει το καλοκαίρι συνέντευξη Σταύρο που του είχες πάρει, του είχες πει το ότι σε come back θα σου δώσει 1-2 χρόνια ακόμα ποδοσφαιρικής ζωής. Και σου είχε πει ότι οι στατιστικές στη Γερμανία λένε ότι τα back τρέχουν πολύ πιο πολύ από τα extreme. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι απλά όμως ένα back, είναι και δεκάρι, είναι full back, πρέπει να έχει συνέχεια το νου του να μαρκάρει όλα τα αντίπαλα extreme σε κενούς χώρους. Συνεχώς παίζει τα κόκκινα. Είναι ο τρίτος τραυματισμός του και εγώ θυμάμαι που σίγουρα 4 παιχνίδια, να λέει δημοσιογράφος που είναι στη δίπλα από τον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ, ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ρωτάνε το Βιερίνη αν μπορεί να συνεχίσει γιατί νιώθει ενοχλήσεις. Θυμάμαι να το έχουν ρωτήσει στην Μπενφίκα έξω. Με τον Ολυμπιακό μέσα εκεί βγήκε κιόλας. Με την ΑΕΚ και με τη Ζέλση στο εντός που έπαιζε δεξιά. Και στο τελικό. Και στο τελικό. Στο τελικό με την ΑΕΚ. Α, πέρσι λες. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα που περνάει φτύρεται σε αυτή τη θέση σωματικά. Πέρα από το ψυχολογικό και συναισθηματικό επειδή δεν θέλει να παίζει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το βασικό όμως που δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς είναι το βιολογικό. Ο άνθρωπος αυτός φτύρεται εκεί πέρα και όσο χάλια και να είναι, η προσωπικότητά του είναι απαραίτητη. Πέρα όμως από το ότι στο κομμάτι του back ότι φτύρεται, το στρατηγικό λάθος έχει να κάνει και με το ότι έχασες μια σταθερά από τα extreme που δεν υπάρχει. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο ΠΑΟΚ ας πούμε πέρσι έπαιζε τρένο, αφού είναι πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο ΠΑΟΚ είχε δύο άλλα extreme πέρσι. Είχε ένα παίκτη τον Γκάμπος, τον οποίο εγώ πρώτος έλεγα δεν θέλω τον Γκάμπος, γιατί ήθελα το Βιερίνια όμως εκεί πέρα, από τη στιγμή που ο Γκάμπος το καλό του πράγμα είναι η σωστή τακτική συμπεριφορά, αυτό το έχει ο Βιερίνια, τα νούμερα και προσωπικότητα έλεγαν λείπαν από τον Γκάμπος, οκ, okay, να πήγαινε εκεί ο Βιερίνια, δεν πήγε στη θέση του, ήρθε ένα project, και από την άλλη μεριά έπαιζε ο Μακ. Ο Μακ, όσο και αν θεωρούν κάποιοι ότι είχε κακή χρονιά, είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έπαιζε εκπληκτικά στην αδυνατή πλευρά. Ήξερε πότε θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι. Πότε θα γίνει αλλαγή παιχνιδιού. Θα φύγει μπροστά γρήγορα να ανοίξει διάδρομο στο Βιερίνια. Αν θυμηθούμε Βιερίνια πέρσι, σχεδόν ήταν μόνος του όταν κατέβαινε από την αριστερή πλευρά. Τώρα, αντιθέτως, τι έχει μπροστά του. Έχει τρεις παρόμοιους παίκτες. Καντουρί, συνήθως έτσι, ποιοι παίζουν αριστερά. Καντουρί, Μπίσεσβαρ ή Ουάρντα. Οι οποίοι παίζουν συνεχώς με πλάτη. Θέλουν συνεχώς να έχουν την μπάλα στα πόδια. Έχουν προσόν να μαζεύουν παίκτες πάντως, να έχουν καλό κράτημα και να μοιράζουν την μπάλα, αλλά κανείς τους δεν έχει κάθετη κίνηση, κανείς τους δεν δημιουργεί ρήγματα, κανείς τους δεν μπαίνει στον κενό χώρο. Όλα αυτά φαίνονται από την πηγή του ΜΑΚ. Έτσι είναι. Κλείνει γιατί λοιπόν, περιμένουν και άλλοι, δεν προλάβουμε. Καλησπέρα.
Ναι. Έπεσε μια γραμμή. Πάμε στον άλλον. Μπρος. Ναι, καλησπέρα. Μπρος. Ναι, μας ακούτε. Μπρος, μιλάω εγώ. Εσύ μιλάς, ναι. Από τη Χαριλάου. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε, ναι. Λέγομαι Ανδρέας και είδα πολύ συζητάτε για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και έχουμε πολλά χρόνια να το πάρουμε. Σημείωσε το αυτό σε ένα μέρος εκεί που δουλεύεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ο σίγουρος πρωταθλητής για αυτή τη χρονιά. Γράψτε εκεί κάπου και μετά από μήνες που θα βγει πρωταθλητής όταν τελειώσει το πρωτάθλημα να με πάρεις τηλέφωνο. Έγινε, το έχουμε κρατήσει, να είσαι καλά. Το έχουμε κρατήσει, θα σε πάρουμε. Να είσαι καλά, γεια σου. Ποιος είσαι? Ο Κώστας ο Κερασιμίδης. Είμαι εγώ 85 χρόνων, ναι. Και χρόνια μες στα γήπεδα. Εφέτος, επειδή είναι, δεν υπάρχει αυτό που έχει τους προέδρους Ολυμπιακός και οι ΑΕΚ και κάνανε ό,τι θέλανε και όπως είδες τιμωρήσανε τον ΠΑΟΚ πολλές φορές, είναι ο σίγουρος πρωταθλητής. Μόνο να μην συμβεί τίποτα στο Σαββίν, σημείωσε το κάπου. Το σημείωσα, όλο το γραφείο έχω μελανιάσει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μ' ακούτε? Ναι, λίγο χαμηλά, αλλά ναι. Ναι. Θέλω να πω τον προβληματισμό μου για την ομάδα. Mm-hmm. Πρώτον, η ομάδα δεν παίζει ποδόσφαιρο από την αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι είναι κατανοητό προς όλο τον κόσμο. Αρχή της χρονιάς είναι εκτός το καλοκαίρι. Από τα δύο τα ευρωπαϊκά. Μπάλα, το, την αρχή της χρονιάς. Εκτός από τα δύο τα ευρωπαϊκά. Ναι, δεν παίξαμε, κάτι κάναμε εκεί. Ναι, εκεί παίξαμε. Ναι, έτσι, όλα είμαστε... τα άλλα τα μάτς mm-hmm. ήταν ψυχοβαλτικά. Αλλά ποδόσφαιρο δεν παίξαμε εκτός από τον Παναθηναϊκό. Και να μην πω για την τύχη που είχαμε με τον Ολυμπιακό και πήραμε το διπλό και με τον Άρη που λόγω του πέναλτι που έχασε δεν ξέρουμε πώς θα ξέρεις όταν το μάτς. Mm-hmm. Και στην Πάτε εκτός. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν παίξαμε πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ήταν νομίζω, είναι δικαιολογία αυτό που πάμε για πρωτάθλημα και δεν σκεφτόμαστε στην Ευρώπη. Δεν μπορούσα να παίξω. Πρώτον. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι ο Λουτσέσκο έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Όταν δεν αποδίδει ομάδα. Ναι. Και Σταύρο θα ήθελα και σε σένα κάτι προσωπικά. Mm-hmm. Άκουγα χθες την αναμετάδοση. Νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ λατρεύει τον Λουάρντα. Περιμένει πώς και πώς πότε θα μπει αλλαγή. Ναι. Θεωρώ απαράδεκτο τον Λουτσέσκου να τον βάλει στο 80 που τον έβαλε προχθές. Φίλε, δεν βλέπεις ποδόσφαιρο. Παίζει γειτονιάς ποδόσφαιρο. Πάλι χθες έχουν ανέβει πέντε παίκτες έχουν ανέβει. Για το φάουλ και ναι. Πάει και το εκτελεί. Πολύ στο Ατρόμητο στο 94, στο 94 είναι πάλι ναι. Πέντε παίκτες μέσα στην περιοχή και σουτάρει στα πουρνάρια. Δεν είναι, θέλει να δείξει ο ίδιος. Εκεί το ωραία. Χάνει. Εγώ αν ήμουν ο Λουτσέσκου, αν ήμουν ο Λουτσέσκου, πραγματικά όταν θα τον έβαζα θα έκανα 15 λιτανίες για να δω πώς έχει ξυπνήσει. Ωραία. Μπορώ να πω λίγο όμως τη γνώμη μου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Αδικείται το να πέσει 5 και 10 λεπτά. Πρώτον. Δεύτερον, σε άκουσα πολύ προσεκτικά και σε ακούω κάθε φορά που κάνεις αναμετάδοση. Χθες ήσουν πολύ επιθετικός στον Άρντα. Ίσως ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα. Να μήπως τυχόν και φύγει το Γενάρη, να είναι ο κόσμος προετοιμασμένος για να μην ξεσηκωθεί. Άκου, σταμάτα να σκέφτεσαι τι λες και ίδιο. Είναι εξωγήινη. Σταύρο, όχι, όταν παίζει, όποιος παίζει για την πάρτι του θα το επινελεί και τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο. Να πω κάτι. Αυτό που είπες για το φάουλ, έκανε το φάουλ που βγήκε out, δεν είπες το ίδιο για τον Μπίσερβαλ που το έκανε το δύο ίδιο πράγμα φορές. Είπα ακριβώς. Που έκανε δεύτερο δοκάρι ενώ οι άλλοι πάνε στο πρώτο. Δεν το πάει μέσα ο Μπίσερβαλ. Μπίσερβαλ σε έντρα κάνει. Πολλά υπονοούμενα. Δεν κάνει το παιδί. Όχι, τα υπονοούμενα ήταν αρκετά. Δεν ήταν υπονοούμενα. Ευθέως το είπα είναι. Ότι είναι αλλού. Ευθέως το είπα. Δεν υπάρχει υπονοούμενο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα πρώτα από άλλα δεν είναι φίλος μου. Κάθε μέρα το πετυχαίνω. Ό,τι του είπα στον αέρα, του τα λέω και τα ίδιο, του ίδιου. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί και περισσότερος χρόνος. Ναι. Τώρα στο ο ΠΑΟΚ δεν είναι όμως σύνδημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Στο δεκάλεπτο μπορεί, που τον έβαλε προχθές το 80 και έτρεχε σαν το σκυλί για να αποδείξει κάτι παραπάνω. Μα γιατί να αποδείξει, να παίξει θέλω, δεν θέλει να αποδείξει. Ξέρω τι έχει αποδείξει. Να παίξει θέλω.
Να παίξει για την ομάδα. Μα δεν έχει χρόνο για να παίξει. Στο δεκάλεπτο δεν προλαβαίνει. Εσύ στο τέταρτο να σου το πω. Τον Καντουρίδη τον ξέρει, ναι. Εσύ από το μήχρονο. Αφού άκουγε. Τον Καντουρίδη, για πέτρε μου, δεν ξέρει. Ξέρει, από το μήχρονο. Που μου πήγαινε όλο πλάγια για να πάει στα σίγουρα. Ναι. Ήταν απαράδεκτο. Ναι. Με την Καντουρί έχουμε πρόβλημα και όπως και με τον λοιπόν, Τσέσκου. Διώξτε αυτό το πράγμα από το μυαλό σας, ότι ο Σταύρος ήταν υπερβολικός. Καμία υπερβολή. Όταν καίγεται το κόσμο και πρέπει να γίνει ενέργεια σωστά, θα γίνει ενέργεια σωστά. Δεν έγινε ενέργεια σωστά. Και ο ΠΑΟΚ έχασε. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, ήταν απαράδεκτο. Ναι. Όλοι ήταν απαράδεκτοι. Το είχαμε από πέρσι, ναι. Από πέρσι το πρόβλημα. Ευτυχώς που τραυματίστηκε πέρσι και δεν έπαιξε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Καντουρί έκανε δουλειά σε πολλά παιχνίδια φέτος. Χθες ήταν τραγικός. Αυτή είναι η αλήθεια. Φέτος έκανε στην αρχή της χρονιάς τα ευρωπαϊκά. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί. Και τον Πανιόνι που τον πήρε, η Μαρία Πεταγιώτσα. Ασίστ στον όφη στην ισοφάση ποιος έχει, η Μαρία Πεταγιώτσα. Ναι, σου είπε. Δεν είναι. Εδώ πρέπει να γίνει το παιχνίδι το σωστό. Ο Βάρντα παίζει για να αποδείξει ότι πρέπει να παίζει παραπάνω. Δεν παίζει γιατί συμφωνώ. Πρέπει να βοηθήσει την ομάδα. Εκεί είναι το λάθος. Αν βοηθήσει την ομάδα, θα παίζει παραπάνω. Με την Τζέρση το βάζει, κάνει ό,τι να είναι. Μαλώνει, κάνει ράνι. Με την. Πού παίξαμε τις προάλλες. Με τον Αδρόμητο μπαίνει, κάνει ό,τι να είναι. Χθες μπαίνει, κάνει ό,τι να είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, φίλε. Ο ΠΑΟΚ έχει σημασία. Όχι ο Βάρντα. Το ΠΑΟΚ δεν αποδίδει, Σταυρό. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι νομίζω ότι αυτοί που βλέπουν ποδόσφαιρο το παρακολουθούν ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποδίδει. Τουλάχιστον στο ποτάσμα δεν έχει αποδώσει. Ναι, αλλά το ότι δεν αποδίδει δεν οφείλεται στη μη χρησιμοποίηση του Βάρντα. Όχι, και αν πει ο Άρντα θα λεχθεί μόνο διαμαγείας και το παιδί μας που είναι έξω, εντάξει. Δεν τα συγκρίνω μεταξύ τους. Mm. Δεν τα συγκρίνω αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Ανόμια. Mm-hmm. Με προβληματίζει γενικά η ομάδα. Όλους τους υποτίθεται ότι έχει το καλύτερο υλικό. Έχει το καλύτερο υλικό, αλλά δεν παίζει ποδόσιο. Τι να το κάνω το υλικό τότε. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ που θα κλείσουμε. Χρήστο, έχουμε άλλον. Πάμε γρήγορα στους χορηγούς που τους ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση που παρέχουν. Λοιπόν, αγάπη, γρήγορα νούμερο από το 1 μέχρι το 11. 10. Εισιτήριο για το ΠΑΟ Κίμη αύριο, ο Αριστοτέλης, Χατζιβλάσιος και όλοι οι υπόλοιποι που πήρατε τηλέφωνο στη γραμματεία για ένα εισιτήριο του αυριανού αγώνα ΠΑΟ Κίμη στις 6, αγάπη. Ναι. Στις 6. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Μένετε στο Λίπερο. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με το Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3.